Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Άστρα, από τη διοίκηση, τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους, τις καλύτερες ευχές μας για αυτές τις άγιες ημέρες που πέρασαν. Σήμερα έχουμε 3η 18 Απριλίου. Είμαστε και σήμερα εδώ για τη δική σας ενημέρωση, αναλυτικά για όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα σε επίπεδο Θεσσαλίας. Θα δούμε μαζί επίσης τι συμβαίνει, τι γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Και μέσα από ρεπορτάζ και τους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής και φυσικά με πλούσιο σχολιασμό για όλα όσα συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Πάνω από 1.000 Ευρωπαίοι πολίτες και περίπου 150 Έλληνες βρίσκονται στο Σουδάν, σύμφωνα με τον Ανδρέα Κατσανιώτη, Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού. Από την πρώτη στιγμή, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε συστήσει σε Έλληνες να μην ταξιδέψουν εκεί, αλλά και σε όσους βρισκόταν ήδη στο Σουδάν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και αυτό τους λένε και τώρα, να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς δεν αποτελούν στόχο, αλλά βρίσκονται ανάμεσα σε αντιμαχόμενους. Χθες, οι επικεφαλείς των μονάδων διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν σύσκεψη σχετικά με το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες στο Σουδάν. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να δούμε όλες τις πιθανότητες, γιατί ακόμα και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας ασφαλής τρόπος. Αν δεν βρεθεί ασφαλής δίωτος, δεν προχωράμε σε κενώσεις. Είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, είπε ο Υφυπουργός. Πάντως, αν κριθεί απαραίτητο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολό τους, μπορούν να προχωρήσουν σε κενώσεις από το Σουδάν, είτε να υπάρξει εφοδιασμό στα μέρη όπου υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες. Σαν κεραυνό σε νεφρία έπεσε χθες η αποκάλυψη της καταγγελίας της δικηγόρου της Κομισιόν Ελένης Χρονοπούλου κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Γεωργούλη για βαριά κακοποίηση. Η καταγγελία φέρεται να είχε γίνει πριν από 3 χρόνια, ωστόσο η Βελγίδα εισαγγελέας έστειλε χθες το αίτημα για άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατά πληροφορίες, είχε εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή και τη δέουσα βαρύτητα η καταγγελία της Ελένης Χρονοπούλη από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Αμέσως ενημερώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή τους. Ένα τηλεφώνημα κατά το οποίο του ζητήθηκαν εξηγήσεις. Αμέσως αντιλήφθηκαν ότι δεν πρόκειται για μια απλή καταγγελία και με συνοπτικές διαδικασίες, έχοντας ξεκαθαρισμένο ότι επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε τέτοιες υποθέσεις, ο ευρωβουλευτής τέθηκε εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφέστατα πιο λιτές, ενημερώνοντας απλώς ότι μετά την καταγγελία ο Αλέξης Γεωργούλης δεν αποτελεί μέλος του κόμματος και της ευρωομάδας τους. Αποσωληνώθηκε αλλά παραμένει σε σοβαρή κατάσταση ο 18χρονος Έλληνας που χθες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έπεσε θύμα ληστείας από έναν 17χρονο Έλληνα και έναν ακόμη άνδρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο δεύτερος δράστης της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το βράδυ στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχασε αρκετό αίμα και γι' αυτό η κατάσταση της υγείας του είναι ακόμα κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη διασταύρωση των οδών Πανός και Πολυγνώτου, οι δράστες επιτέθηκαν με μαχαίρι στον ανήλικο, τον χτύπησαν στο λαιμό και στην κοιλιακή χώρα και του άρπαξαν το τσαντάκι που είχε στη μέση. Ο 17χρονος διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο και διασωληνώθηκε. Επίσκεψη στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών στο Σκαραμαγκά και το Κέντρο Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις θωρακίζουν την εθνική μας ανεξαρτησία, προστατεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση ελευθερίας και ευημερίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΙΚ, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε τους 9 τελεόφουτους στη σειρά 197-198 της σχολής ΣΟΙΚ να ασκούνται σε στίβο μάχης. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε σε σκάφος Ανορθόδοξου Πολέμου και Ταχείας Μεταφοράς Έολος και κατευθύνθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, όπου ξεναγήθηκε στους νεόδμητους χώρους του ΚΕΔ από το διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Αλεξάκη. Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο με ειδική δομή και διαφορετικούς ρόλους ξεσκεπάστηκε με την εξάρθρωση του κυκλώματος στο Ρωμά που με μέθοδο hacking είχε φτάσει να υποκλέψει από δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς στο συνολικό ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, εντύπωση προκαλούν τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην κατοχή των δραστών. Κάτι που αποδεικνύει το ύψος των κερδών, μια κατάσταση απροσδόκητης άνεσης, εντελώς αντίθετη με τη βάση από όπου στείνονταν οι απάτες, τους καταβλισμούς της Δυτικής Αττικής. Με σκοπό την καταπολέμηση των εγκληματικών ενεργειών, συσπηρώθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα.
Συνολικά, με βάση τη δικογραφία, δενεργήθηκαν 14 συλλήψεις τη στιγμή που κατασχέθηκε σειρά αντικειμένων από όπλα μέχρι κάρτες OPAP Play, 6 οχήματα, κοσμήματα. Ελάτε τώρα να παρακολουθήσουμε τι καιρό θα έχουμε αύριο. Ποιες είναι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για την Τετάρτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Αναλυτικά τώρα ξεκινάμε να δούμε τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, αρχίζοντας από τη Λάρισα και καλωσορίζοντας μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία μου, καλό απόγευμα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Να έχουμε υγεία και ευτυχία και μόνο καλές ειδήσεις. Έτσι, μακάρι, μακάρι, μακάρι Παναγία, μακάρι. Αλλά στη Λάρισα τώρα, αυτό το Πάσχα, είναι αρκετοί εκείνοι που δεν πέρασαν καλά. Και θα είναι ένα Πάσχα το οποίο πραγματικά θα το θυμούνται για την ταλαιπωρία αυτή, τροφική δηλητηρίαση. Και δεν είναι 10, δεν είναι 20, δεν είναι 30, είναι πάνω από 50 άτομα. 50 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Και το ερώτημα είναι, Σοφία, τι τους συνδέει όλους αυτούς μεταξύ τους? Όπως όλα δείχνουν και βάσει βεβαίως όσων ανέφεραν και στους γιατρούς, βάσω αυτοί οι ασθενείς που έσπευσαν στα ΤΕΠ, στα επίγοντα περιστατικά, και καταλαβαίνεις 50 άτομα να σπέβδουν. Μιλούμε τώρα από τις 5 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα μέχρι τις 10, δηλαδή μέσα σε 5 ώρες. Μάλιστα. Προσήλθαν περισσότερο από 50 άτομα, μεταξύ αυτών και πολύ μικρά παιδιά, όπως μαθαίνουμε, βάσω, με συμπτώματα έτσι τροφικής δηλητηρίασης. Άρχισαν να συζητούν λοιπόν μεταξύ τους και να τους ρωτάνε οι γιατροί τι φάγατε, καταλαβαίνεις, γιατί είναι και η μέρα του Πάσχα, το αρνί. Βέβαια, όταν υπάρχουν μαζικά έτσι περιστατικά, αναρωτιούνται λογικό πώς γίνεται, και οι γιατροί πώς το συνδέει. Πιθανότατα κάποιοι ήταν ενήλικες και μικρά παιδιά από τις ίδιες παρέες. Βεβαίως, από τις ίδιες παρέες. Αλλά όχι, δεν ήταν όλοι μεταξύ τους στην ίδια παρέα, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά, βάσω. Δεν είναι 50 άτομα που τρώγαν όλοι μαζί όλοι σε μια μαζί, γειτονιά, ναι, σε καμία περίπτωση. Αλλά φαίνεται ότι αρκετοί από αυτούς είχαν κάνει τις αγορές τους από ένα συγκεκριμένο κρεοπωλείο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι άρχισαν λοιπόν και οι γιατροί να συνδέουν αυτή την τροφική δηλητηρίαση και με τις παραγγελίες κρεάτων που έκαναν οι ίδιοι. Άρχισαν να συνδέουν λοιπόν το παζλ. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, βάσω, είχαμε και έρευνα που έγινε τις προηγούμενες ημέρες και από την Διεύθυνση Εμπορίου. Είχαμε και πρόστιμα σε 3 κρεοπωλεία της πόλης, εδώ στην Λάρισα. Και βεβαίως μας έκανε σχετικές δηλώσεις και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, γιατί ήταν δεκάδες πραγματικά οι άνθρωποι που έσπευσαν. Βέβαια, να πούμε ότι και ήταν και 10 επιπλέον, βάσω, που από βαριστομαχιά έσπευσαν στα επίγοντα περιστατικά. Γιατί είχαμε και αυτά. Τα περιστατικά των ημερών, πάντοτε κάθε χρόνο. Τα περιστατικά των ημερών, ναι, που εντάξει, τα περιμένουμε, ναι, η αλήθεια, ναι, είναι. Δεν περιμένουμε το άλλο που έχει να κάνει με την τροφική, ναι, δηλητηρίαση. Εδώ δεν ήταν και κάτι, τα 50 άτομα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Ήταν μαζικά σοβαρό, κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης. Και άρα, Σοφία, οι έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών τρέφονται. Συνεχίζονται τώρα, και βεβαίως τρέφονται σε ένα συγκεκριμένο κρεοπωλείο. Να δούνε την πηγή, να δούνε από πού αγόρασαν ενδεχομένως τα ίδια κρέατα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν καταλήξει οι γιατροί ότι πρόκειται για κρέας? Έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι πάρα
πολλά άτομα ψώνισαν από ένα συγκεκριμένο ακροπολείο. Τώρα βεβαίως καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή ναι. Τώρα πόσες αναλύσεις να κάνουν, τι ακριβώς. Γιατί ναι. Δεν είναι ότι έχουμε δει σε ένα μνημόσυνο, σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση που μαζικά τρώνε έτσι συγκεκριμένο φαγητό. Ναι. Γιατί εδώ μιλούμε για αρκετές παρέες από διαφορετικά σημεία. Ναι. Απλά συγκλίνουν σε αυτό το γεγονός, χωρίς όμως να είναι έτσι 100% πεπισμένοι ότι πρόκειται για, συγκεκριμένα για το κρέας. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Απλά αυτά που είπαν οι ίδιοι στους γιατρούς αλλά και μεταξύ τους, γιατί σου λέω ότι έσπευσαν κατά δεκάδες στα επίγοντα περιστατικά, αντιλήφθησαν λοιπόν και οι ίδιοι οι ασθενείς ότι πρόκειται ότι αρκετοί από αυτούς είχαν ψωνίσει από συγκεκριμένο σίγουρα ακροπόλιο. Τώρα θα φανεί αν όντως η έρευνα θα συνεχιστεί βάσει, αν όντως πρόκειται έτσι για το συγκεκριμένο ακροπόλιο ή για κάτι άλλο σίγουρα. Μάλιστα. Από την άλλη, να πούμε βάσει ότι κανένας δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι βρέθηκαν στα ΤΕΠ, στα επίγοντα περιστατικά, συμβουλεύτηκαν τους θεράποντες ιατρούς και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Και όπως είπαμε, 10 από αυτούς έσπευσαν λόγω βαριστομαχιάς. Ήταν οι ημέρες της νηστείας. Όταν τρως και μετά από αρκετές ημέρες υπάρχει ένα πρόβλημα. Βεβαίως, εδώ επειδή μιλούμε και για το ακροπολείο και υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα στην πόλη Βάσο, δεν μπορούμε να τους βαλιάζουμε και όλους τους ακροπόλες. Έτσι, σε καμία περίπτωση, θα το πούμε όμως και σε επόμενο ρεπορτάζ. Ναι, πάμε να παρακολουθήσουμε αυτό. Ξέγερμος επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, καθώς δεκάδες άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ακραία συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Άλλα 10 άτομα είχαν συμπτώματα βαριστομαχίας και δυσφορίας, καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα με το μεγάλο διάστημα νηστείας και κυρίως ηλικιωμένοι, ενώ περίπου 50 άτομα υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση. Ναι, επιβεβαιώνεται ότι πολλά περιστατικά έφτασαν στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου, στα επίγοντα. 10 από αυτά περίπου ήταν λόγω της διατροφής μετά, της απότομης διατροφής μετά την νηστεία και γύρω στα 50 ήταν με τροφική δηλητηρίαση. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά προέρχονται από κάποιες συγκεκριμένες παρτίδες κρέατος. Εν πάση περιπτώσει, οι ασθενείς δέχτηκαν τις υπηρεσίες των επιγόντων και έφυγαν για το σπίτι τους. Δεν έγινε καμία εισαγωγή. Ήταν περιστατικά τα οποία ήταν ελαφρά. Αυτό έχει να κάνει πάντοτε με την πηγή, δηλαδή με τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι στις συζητήσεις ανέφεραν τέτοια περιστατικά. Συζητώντας μάλιστα μεταξύ τους, όταν άρχισαν να συνέρχονται, διαπίστωσαν ότι είχαν ψωνίσει από το ίδιο ακροπολείο. Το θέμα είναι ότι όλα ξεκίνησαν μετά τις 5 και μέχρι τις 10 πάνω από 50 περιστατικά με αυτά τα χαρακτηριστικά βρέθηκαν στα επίγοντα, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει αρχικά το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα ΤΕΠΤΟ και γενικά το Γενικό Νοσοκομείο έχει μάθει να λειτουργεί πέρα από τις δυνατότητές του και για άλλη μια φορά ανταπεξήλθε στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Είχαμε και μικρά παιδιά. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιος να μείνει στο νοσοκομείο? Όχι κανείς. Υπενθυμίστε βέβαια ότι τις προηγούμενες ημέρες η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από ενέργειες που διενήργησε, είχε προχωρήσει την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κρέατος από 3 ακροπολία της πόλης μας, καθώς είχαν κρυφθεί ακατάλληλα. Και επειδή είχαμε τους ελέγχους τις προηγούμενες ημέρες σε 3 ακροπολία, τώρα δεν ξέρουμε, θα το δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν αυτές οι καταναλώσεις, η αγορά κρέατος συνδέεται με εκείνα τα ακροπολία στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο. Επειδή έχω μιλήσει και με τις αρμόδιες υπηρεσίες Βάσου, είναι σε εξέλιξη έρευνα, οπότε ναι. Δεν μπορούσαν να μου πούν με βεβαιότητα αν συνδέονται τα περιστατικά αυτά ναι. Και με τις κατασχέσεις που είχαμε κρέατος προηγούμενες ημέρες. Επειδή η έρευνα, όπως καταλαβαίνει, συνεχίζεται, σίγουρα όμως παρακολουθούμε την υπόθεση και εδώ είμαστε να δώσουμε και την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Τώρα, επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα, ότι δεν είναι να τσουβαλιάζουμε, δεν πρέπει έτσι. Έτσι όλο τον κλάδο, και δεν αξίζει και στους υπόλοιπους επαγγελματίες να τσουβαλιάζουμε τα πάντα. Δηλαδή, συνέβη κάτι από ένα ακροπολείο, δεν σημαίνει ότι τόσα εκατοντάδες ακροπολία που λειτουργήσαν άψογα στις ημέρες και προασπίζονται την ποιότητα των προϊόντων τους, βράζουν όλοι μέσα στο ίδιο καζάνι. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ακροπολιών της Λάρισας μας λέει τελικά ότι δεν κινήθηκε η αγορά όπως το περίμεναν. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, Βάσο, πολλά πράγματα δεν μπήκαν καλά όπως ο ίδιος σχολίασε. Και βεβαίως έχει να κάνει και με το ότι οι τσέπες μας ήταν άδειες και βεβαίως ακόμη λέει και με τον καιρό. Δηλαδή υπήρχε όλη την εβδομάδα, θυμάσαι, κακοκαιρία. Πολλοί λοιπόν ήταν συγκρατημένοι προς τις αγορές τους. Άλλοι φοβήθηκαν να ψήσουν τον πασχαλινό βελία λόγω των καιρικών φαινομένων. Έγινε και το καλάθι του αρνιού με τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά λοιπόν συνετέλεσαν στο γεγονός να μην είναι η αναμενόμενη κίνηση. Από την άλλη όμως, προφανώς και
σχολεία, σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται στην πόλη και με τη δηλητηρίαση που έχουμε, τροφική δηλητηρίαση, και με τα πρόστιμα στα τρία ακροπολία της πόλης. Όπως ξέρουμε όλοι μας, Βάσο, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι είναι άριστοι, ούτε όλοι οι κρεοπόλεις, όλοι οι αρτοποίοι. Σε κάθε κλάδο λοιπόν υπάρχουν και αυτοί που σίγουρα δεν είναι αυτοί που πράττουν τα δέοντα, τα σωστά. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με το δικό τους κλάδο. Αυτό που επιζητούν και οι ίδιοι είναι έλεγχος. Βεβαίως και να γίνονται, όπως λένε, έλεγχοι. Βεβαίως οι παραβάτες να τιμωρούνται. Έτσι, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι όλος ο κλάδος έτσι παρατυπής. Σε καμία περίπτωση, και ξέρουμε πολύ καλά, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, οι κρεοπόλεις με την ποιότητά τους δίνουν καθημερινό αγώνα να συγκρατήσουν ακόμη και τις τιμές, παρότι έχουν να αντιμετωπίσουν, όπως είπαμε, και την ενεργειακή κρίση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου των Κρεοπολιών στη Λάρισα για όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν ήταν η αναμενόμενη κίνηση στα κρεοπολία και τις πασχαλινές αγορές, όπως δηλώνει και ο πρόεδρος Κρεοπολών, Ευάγγελος Ρίζος, και σε αυτό συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Η κίνηση δεν ήταν τα προσδοκόμενα που θέλαμε. Θεωρώ ότι επηρεάσαν ήταν πολλοί παράγοντες. Θεωρώ και οι καιρικές συνθήκες που λέγανε τόσες μέρες επηρέασε τον κόσμο και δεν είχε φτιάξει το πρόγραμμά του για να ψήσει. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν ότι το καλάθι, το αρνί που μπήκε στο καλάθι, επηρέασε την αγορά για εμάς τους παραδοσιακούς κρεοπόλες. Το οικονομικό, θεωρώ, ήταν το τρίτο κομμάτι. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες, θεωρώ, που δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ανταυτού, εμείς δεν είχαμε κάνει ούτε υπερβολές στις προμήθειές μας. Πήγαμε πολύ συγκρατημένα και αυτό φάνηκε το Σάββατο, που ο κόσμος, παρόλο στους τρεις παράγοντες αυτούς που είπαμε πριν, έψαχνε να βρει αρνή, ερχόταν, αλλά εμείς όπως πάντα κοιτάμε να βάλουμε τόσο προϊόν όσο χρειάζεται για την αγορά, για να μην μας μείνει και να μην έχουμε και παθητικό. Και θεωρώ ότι το Σάββατο μείναν και πολλές οικογένειες χωρίς αρνή. Όσον αφορά τους ελέγχους στην αγορά κρέατος, ο κ. Σύζος τόνισε πως καλώς γίνονται και οι παραβάτες να τιμωρούνται. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορούν οι παραβάτες στο σύνολο των κρεοπολών. Οι έλεγχοι γίνανε και δεν γίνανε πρώτη φορά. Οι έλεγχοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι αποδεκτή από εμάς, γιατί έτσι συμμορφωνόμαστε και εμείς κινούμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας. Θέλουμε να υπάρχουν έλεγχοι, γιατί μπορούν να υπάρχουν και κακοί συνάδελφοι, όπως σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν και οι κακοί επαγγελματίες. Έτσι και στο δικό μας χώρο υπάρχει και ένας κακός επαγγελματίας, ένας κακός συνάδελφος. Λέμε ναι στους ελέγχους και συνεννούμε και είμαστε και πάντα με την ιατρική υπηρεσία εδώ της Λάρισας, έχουμε εργαστεί και πολύ καλή συνεργασία. Οι κρεοπόλες ζητούν μεταξύ άλλων και τη στήριξη της κυβέρνησης στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Τώρα μπορεί ο Βελίας να έχει την τιμητική του την ημέρα του Πάσχα και το γιορτινό τραπέζι να στρώθηκε γύρω από αυτόν. Όμως οι μέρες του Πάσχα επιβάλλουν και άλλες αγορές. Και να δούμε τώρα πώς κινήθηκαν και τα εμπορικά καταστήματα, Σοφία. Έτσι, έκαναν ταμείο και οι ίδιοι, όπως κατάλαβες. Βάσο, όπως καταλαβαίνεις, και λόγω των ημερών, ανοιχτή αγορά εξάλλου πρωί-απόγευμα την προηγούμενη εβδομάδα. Κίνηση υπήρχε, αυτό δεν αποτυπώθηκε όμως σε ταμεία. Όπως χαρακτηριστικά είπαν οι έμποροι, Βάσο, κάναν τα ψώνια, αλλά με λιγότερα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μπαίναν στα καταστήματα και αν πέρυσι, για παράδειγμα, κατανάλωναν 100 ευρώ ή 50 ευρώ κατά μέσα όρο, φέτος ήταν σχεδόν στο 50%. Δηλαδή με πολλές περικοπές τα ψώνια φέτος. Mm-hmm. Κίνηση υπήρχε, πάρα πολλοί κόσμος έσπευσε στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν τα απαραίτητα ψώνια, Βάσο. Τα βαπτιστήρια, ό,τι πρέπει για το πασχαλινό τραπέζι, ήταν οι απαραίτητες αγορές. Και βεβαίως έχουν αντιμετωπίσουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα, και το άνοιγμα των Κυριακών και οι νέες τροπολογίες που περνάει η κυβέρνηση και η ενεργειακή κρίση. Είναι το ταμείο τους σχεδόν άδειο, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και πολλά τα έξοδα. Και πολλά τα έξοδα, πολύ σωστά, Βάσο. Από την άλλη, όμως, λέει, μην είμαστε και μίζεροι. Προφανώς κινήθηκε η αγορά, έτσι. Μην τα μηδενίζουμε και όλα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν οι μέρες σαν το προηγούμενο μήνα. Ήταν μια καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάς ότι γονάτισε η αγορά και λόγω του δυστυχήματος στον Ντεμπόν, έτσι. Ακριβώς. Και αμέσως μετά να σου πω και μια δικαστική συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Ντεμπόν. Πάμε να δούμε την κίνηση στην αγορά. Τι περισσότερο μας λέει για την αγορά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και επιστρέφουμε. Στον απολογισμό της αγοραστικής κίνησης στη Λάρισα προχώρησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χαραλαμπός Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως κίνηση υπήρχε, όμως δεν αποτυπώθηκε αυτό και στα ταμεία τους. Δεν μας έλειψε ο κόσμος, υπήρχε αρκετός κόσμος και ευχαριστούμε πολύ τους καταναλωτές για αυτό, για τα τοπικά καταστήματα.
Απλά υπήρχε η μείωση στην απόδειξη, δηλαδή ήταν ο τζίρος μας. Η απόδειξη, ο μέσος όρος της απόδειξης ήταν, αν ήταν πέρυσι για ένα δώρο 50 ευρώ, φέτος ήταν 35 ευρώ. Αυτό είδαμε. Ιδάλλως δεν άλλαξε κάτι, υπήρχαν και παραπάνω δώρα, απλά ο τζίρος δεν έφτασε αυτός που θα έπρεπε να είναι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα. Σίγουρα, ας μην παραπονιόμαστε, πήγε πολύ καλά η αγορά και γι' αυτό ξανά ευχαριστούμε τον κόσμο και τους καταναλωτές. Τόσο η ακρίβεια όσο και οι κακές καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν στην ανάταση της εμπορικής αγοράς. Όχι, δεν άλλαξε κάτι. Εμείς παλεύουμε τουλάχιστον να το πάρουν πίσω αυτή την τροπολογία η οποία δεν χρειάζεται σε κανέναν. Τα καταστήματα που βρίσκονται στα νησιά ή αυτά που είναι σε τουριστικές περιοχές είναι ούτως ή άλλως ανοιχτά. Οπότε δεν χρειάζονται καμία τροπολογία. Η πόλη της Λάρισας δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό που έχει. Νομίζω πως θα πρέπει να το πάρουν πίσω. Από σήμερα το ωράριο λειτουργίας των απορικών καταστημάτων επέστρεψε κανονικούς ρυθμούς με την αλλαγή λόγω του ερωταστικού ωραρίου. Για να δούμε τώρα τι εξέλιξη έχουμε με την τραγωδία των Τεμπών, Σοφία. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε βάσο στις 12 παρατέταρτο. Θα βρεθεί στον ανακριτή της Λάρισας, στον εφέτη ανακριτή. Ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Ο ίδιος θα ζητήσει την επίσπευση των διαδικασιών. Αλλά μην ξεχνάμε στις προηγούμενες ημέρες έχει καταγγείλει ότι υπάρχουν άτομα και κυρίως από τη Hellenic Train που προσπαθούν να εξαγοράσουν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τις οικογένειες των θυμάτων. Άρα αύριο το μεσημέρι λοιπόν θα βρεθούμε και εμείς εκεί να δούμε τι έχει να δηλώσει και ο κύριος Αποστολίδης. Μία έρευνα που συνεχίζεται και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε το πρώτο πόρισμα από τον εφέτη ανακριτή για αυτή την συγκλονιστική υπόθεση. Μάλιστα. Και τέλος πάμε να δούμε τώρα στον πρωτογενή τομέα τι γίνεται, καθώς υπάρχει μία ανησυχία των παραγωγών για το φετινό καλοκαίρι από την πλευρά της άρδευσης των εκτιμάτων. Όμως εδώ έχουμε τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος μιλά για τα έργα που έχουν γίνει και λέει ότι δεν θα μείνει κανένα χωράφι χωρίς νερό. Ξέρεις, το μεγάλο άγχος πάντοτε των Λαρισαίων, κυρίως αγροτών βάσο, είναι αυτό. Αν θα φτάσει στο νερό το καλοκαίρι να ποτίσουν χιλιάδες στρέμματα. Φέτος το έχουμε ξαναπεί, ήταν ένας χειμώνας με ξηρασία. Δεν είχαμε πολλές βροχές. Μπορεί τα τελευταία 24 ώρα να βρέχει, αλλά δεν είναι αρκετή αυτή η βροχή για να μπορέσουν να γεμίσουν, όπως καταλαβαίνουμε, και τα φράγματα. Από την άλλη, 68 σημαντικά έργα έχουν γίνει προκειμένου να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα το καλοκαίρι. Επίσης, φέτος θα έχουμε και μία αλλαγή. Τη διαχείριση λοιπόν του αρδευτικού νερού δεν την έχει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά αποκεντρωμένη περιφέρεια, και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα έχουμε και αυτές τις αλλαγές. Από την άλλη όμως υπάρχει και άριστη συνεργασία και μεταξύ περιφέρειας Θεσσαλίας και αποκεντρωμένης, αλλά και του Προέδρου του ΤΟΕΒ, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, να μην διψάσει ούτε ένα στρέμμα όπως χαρακτηριστικά είπαν. Μάλιστα, Σοφία μου, σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Έντονη ανησυχία των αγροτών για τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς φαίνεται πως θα είναι μια δύσκολη χρονιά, καθώς το νερό θα είναι λιγοστό σε λίμνες αλλά και φράγματα. Ωστόσο, και ως αγοραστός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα άρδευσης. Κατανοούμε την αγωνία των αγροτών, όπως την κατανοούμε και τόσα χρόνια που είμαστε περιφερειακή αρχή, και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα όσον αφορά το πότισμα στα χωράφια τους. Ποτίσανε και μέχρι το πιο απόμακρο σημείο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Φέτος υπάρχουν προβλέψεις ότι δεν θα υπάρχει τόσο πολύ νερό, τόσο στις λίμνες με τις οποίες αρδεύονται ο κάμπος, όσο και στα ποτάμια. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των νερών και ζήτησε να κάνει τη διαχείριση. Μέχρι πέρυσι είχαμε μια συνεργασία, οι κατατόπους αντιπεριφερειάρχες, οι θεματικοί και οι χωρικοί είχαν αναλάβει να κάνουν αυτό το ρόλο σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη. Φέτος έχει την ευθύνη η αποκεντρωμένη. Το ΕΒ, ΓΟΕΒ, αγρότες μεμονωμένοι πρέπει να απευθύνονται στον τομέα υδροοικονομίας της αποκεντρωμένης. Εμείς βοηθάμε και είμαστε ένα με τον Τάκη του Τζουρί, που είναι πρόεδρος στον ΤΟΕΒ Πηνιού. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι αγρότες, θα συνεννοηθούμε να κλείσει το φράγμα όταν αυτό
πρέπει να κλείσει. Όπως τόνισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει προχωρήσει την υλοποίηση 68 έργων στον αγροτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε και βοηθάμε με έργα. Έχουμε κάνει πάνω από 2 δισεκατομμύρια έργα στον αγροτικό τομέα, με 68 έργα αρτευτικά, με νέες μνημονοδεξαμενές, με νέα φράγματα, με νέα υπόγεια δίκτυα, με νέα inverter, με νέες διαδικασίες για τον άνθρωπο της παραγωγής, για τον άνθρωπο που παράγει και δημιουργεί. Και θα είμαστε εκεί. Και βέβαια θα είμαστε μαζί του και θα ζητάμε τόσες ποσότητες νερού όσο χρειάζεται για να μπορέσουν να ποτίσουν και να κάνουν τη δουλειά τους, να έχουν την παραγωγή τους. Τη διαχείριση του αρδευτικού νερού φέτος την έχει αποκεντρωμένη η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από τη Μαγνησία. Εδώ ο Βασίλης Μπαντίδης για να μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Λοιπόν, ανήμερα του Πάσχα τώρα να δούμε τι έγινε σε ένα ψητοπολείο στον Αλμυρό. Ξέσπασε φωτιά. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, πήραν φωτιά τα κάρβουνα. Τώρα αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Στην κυριολεξία, ακριβώς. Με αποτέλεσμα να υπάρξει ανησυχία. Ήταν έγκαιρη όμως η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε συγκεκριμένα σε ψητοπολείο στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού, όπου η ιδιοκτήτης άνοιξε από νωρίς το κατάστημα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν εκτυλίχθηκαν όπως τα ανέμενε. Ξέσπασε λοιπόν η πυρκαγιά με αποτέλεσμα να κάουν 20 αρνιά, 2 ψισταριές και άλλα αντικείμενα. Ευτυχώς η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα και η φωτιά περιορίστηκε χωρίς να κινδυνεύσει το υπόλοιπο κατάστημα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα σε ψητοπολείο στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας. Ο ιδιοκτήτης άνοιξε από νωρίς την επιχείρησή του προκειμένου να προμηθεύσει τους πελάτες του με το πατροπαράδοτο αρνί. Αλλά τα πράγματα δεν εκτυλίχθηκαν όπως θα ανέμενε. Λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όπως γίνεται γνωστό, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δρυμώνα έφτασε στο ψητοπολείο, καθώς ξέσπασε φωτιά με συνέπεια να κάνουν 20 αρνιά, 2 ψισταριές και 2 φριτέζες. Η φωτιά ευτυχώς περιορίστηκε έγκαιρα, χωρίς να κινδυνεύσει το υπόλοιπο κατάστημα. Τώρα, συνεχίζοντας με τα όσα συνέβησαν τις ημέρες του Πάσχα, να πούμε, Βασίλη, ότι αν κάτι είχε θετικό πρόσημο στις αγορές αυτές τις ημέρες ήταν οι σούβλες και οι ψισταριές. Ακριβώς. Κάναμε το ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και σήμερα. Έναν απολογισμό, αν θέλετε, από πλευράς των επαγγελματιών για την κίνηση αυτές τις ημέρες στην αγορά και έχουν καταγράψει στο σύνολό τους και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι στο ίδιο μήκος σχήματος. Λοιπόν, αυτό το διασταυρώσαμε, ότι υπήρξε πολλοί κόσμος αυτές τις ημέρες στο Βόλο και έσπευσαν για αγορές για να τηρήσουν τα πατροπαράδοτα και να βάλουν ψισταριές και σούβλες οι βολιώτες, αλλά και επισκέπτες, διότι έχουμε πολλούς Αθηναίους και Θεσσαλονικείς που βρέθηκαν στο Πύλιο, την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, για αυτές τις ημέρες και ξένους επισκέπτες. Είναι κάτι γνωστό ότι έγινε και απόβαση επωνύμων στην περιοχή του Πηλίου. Με αποτέλεσμα να είναι θετικό το πρόσημο στην αγορά για το Πάσχα. Ανάρπαστες έγιναν σούβλες και ψισταριές, πιο ειδικά λοιπόν και σε αυτά τα καταστήματα. Για να παρακολουθήσουμε. Θετικό είναι το πρόσημο στην αγορά του Βολού για τις ημέρες του Πάσχα. Ανάρπαστες έγιναν σούβλες και ψισταριές. Αγορές έκαναν όχι μόνο βολιώτες, αλλά και επισκέπτες από διάφορα σημεία της Ελλάδος και το εξωτερικό, που βρέθηκαν στην πόλη των Αργοναυτών και ευρύτερα στη Μαγνησία. Κίνηση σε γενικές γραμμές ανάλογα της κατάστασης ήταν ικανοποιητική και στις σούβλες και στους μηχανισμούς, στις ψισταριές. Δόξα τω Θεώ, ήταν εντάξει η κίνηση. Δεν είχαμε κάποιο, παρά τις ανατιμήσεις που είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια, όσο μπορούσαμε και εμείς απορροφήσαμε τις περισσότερες αυξήσεις. Οπότε ανάλογα στη γενική κατάσταση η κίνηση, μπορώ να πω, ήταν καλή, ήταν ικανοποιητική. Σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερσι, ναι, προσπαθήσαμε να μην έχουμε μεγάλες αυξήσεις, αν και οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες ξεπέρασαν το 50%. Στη λιανική πώληση προσπαθήσαμε να είμαστε γύρω στο 5 με 10% πιο πάνω από άλλες χρονιές. Οπότε από αυτή την πλευρά είμαστε ευχαριστημένοι από την κίνηση και από την ανταπόκριση που είχε ο κόσμος. Πρέπει μπορεί να ήταν λίγο περιορισμένες ως προς το απολύτως απαραίτητο, αλλά γενικά όλα τα είδη, και η ψισταριά και η σούβλα και οι μηχανισμοί, μπορούμε να πούμε ότι κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ανάλογα πάντα με την κατάσταση που επικρατεί. Σε σχέση με πέρυσι, επειδή πέρυσι ήταν πιο φοβισμένος ακόμη ο κόσμος, ήταν η πρώτη χρονιά των ανατιμήσεων, φέτος τουλάχιστον ψυχολογικά ήταν καλύτερα τα πράγματα. Το Πύλιο αποτέλεσε πόλο έλξης για πολύ κόσμο, Αθηναίους και Θεσσαλονικείς, μεταξύ των επισκεπτών.
Μάλιστα, τώρα πάμε στα σημερινά, Βασίλη. Ήταν προγραμματισμένη για σήμερα η ειδική συνεδρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη μονάδα LNG. Ναι, δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η συνεδρία. Συναντήθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με θέμα τη δημιουργία του πλωτού σταθμού μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στον παγαστικό λόγω έλλειψης απαρτίας από τη Δημοτική Αρχή, την οποία εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ζέρβας, ο πρόεδρος της ΔΕΑΜ κ. Τόρης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεοδόρου. Να σημειώσουμε πάντως ότι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου γέμισε από φορείς και σωματεία, ενώ ο κόσμος βρέθηκε και έξω από το Δημαρχείο. Και όπως γνωστοποίησαν, ετοιμάζουν συλλαλητήριο τις επόμενες μέρες για το θέμα στην πόλη του Βόλου. Μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά που παίρνει αναβολή, έτσι, λόγω έλλειψης απαρτίας αυτή η ειδική συνεδρίαση. Τώρα να δούμε λίγο τι έγινε χθες, γιατί είχαμε ένταση των καιρικών φαινομένων, αλλά και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Ακριβώς. Συγκεκριμένα είχαμε ένα χτύπημα κεραυνού που σήκωσε στο πόδι τους βολιώτες τα ξημερώματα. Ειδικότερα λίγο μετά τις 4, στο κέντρο της πόλης έγινε πιο αισθητό, θα λέγαμε. Ο θόρυβος από την πτώση του κεραυνού ήταν εκοφαντικός πραγματικά και σήμερα το πρωί αρκετοί μας το διεμήνυσαν, με τους πολίτες να πετάγονται από τα κρεβάτια τους. Να σημειώσουμε ότι ο Βόλος βρέθηκε στο επίκεντρο φαινομένων χθες που είχαν ήδη επισημάνει γι' αυτό οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα και όπως λένε θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων η νέα εβδομάδα μετά το Πάσχα θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί με τον άστατο καιρό, με πτώση θερμοκρασίας αλλά και με τοπικές βροχές στην περιοχή του Βόλου αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας. Τι να πούμε, θα κάνουμε υπομονή, κοντεύει να κλείσει ο Απρίλιος. Ακριβώς, ναι. Θα κάνουμε υπομονή. Λογικά θα είναι τα τελευταία φαινόμενα στο δρόμο προς το καλοκαίρι. Αυτό περιμένουμε. Να δούμε τώρα ένα ακόμη γκάλοπ που έχουμε κάνει ως τηλεόραση του Άστρα, δίνοντας πάντα το λόγο στους ίδιους τους πολίτες να μιλήσουν για ζητήματα επικαιρότητας. Ρωτήθηκαν για την ακρίβεια αλλά και τις ανατιμήσεις. Γιατί ακριβώς. Πολύ περισσότεροι έσπευσαν στα μάρκετ τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι η περίοδος όπου πραγματικά μπορούν να αποτυπώσουν την καθημερινότητα οι καταναλωτές με τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και το ρεπορτάζ, όπως είναι λοιπόν, με τον παλμό της καθημερινότητας από πλευράς δικής μας αλλά και των πολιτών, να καταγράφεται στο ρεπορτάζ. Να σημειώσουμε ότι η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να ανησυχούν και τους βολιώτες, όπως και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, παρά και τα όσα μας λένε χαρακτηριστικά ότι ακούνε από την κυβέρνηση και πιο ειδικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει επισημάνει ότι πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο όσον αφορά την εκτόξευση των τιμών και ότι καταβάλλεται προσπάθεια από την κυβέρνηση να ανασχεθεί το φαινόμενο. Οι πολίτες δεν δηλώνουν ικανοποιημένοι. Κάνουν λόγο για μια κυβέρνηση που δυστυχώς έχει απογοητεύσει σε αυτό το επίπεδο και είναι αντιμέτωποι με το κύμα ακρίβειας που τους αναγκάζει να προσπαθούν να κάνουν οικονομία μέχρι το τέλος του μήνα για να μπορέσουν να αγοράσουν τα απαραίτητα. Αυτό συμβαίνει και με τους συνταξιούχους που μας λένε χαρακτηριστικά ότι η σύνταξη δεν φτάνει σε αρκετές περιπτώσεις. Να ακούσουμε τους ίδιους. Ακρίβεια και ανατιμήσεις συνεχίζουν να προβληματίζουν τους καταναλωτές και στην πόλη του Βόλου. Η κάμερα του Άστρα βρέθηκε για ακόμη μια φορά μετά τις μέρες του Πάσχα έξω από μάρκετ και κατέγραψε τον παλμό της καθημερινότητας. Αρκετοί εκ των πολιτών επεσήμαναν χαρακτηριστικά ότι φροντίζουν να κάνουν οικονομία ώστε να μπορούν μέχρι το τέλος του μήνα να εξοικονομήσουν χρήματα και παράλληλα να κάνουν τις απαραίτητες αγορές. Νομίζω πως ναι, ναι, υπάρχει. Εντάξει, εγώ ευτυχώς δεν είμαι πατρεμένος και τα βολεύω. Υπάρχει δυσκολία, οικονομική δυσκολία, ναι. Όπως πάντα. Ανεβαίνουν κάθε μέρα. Ακριβά είναι σχετικά. Έχουν ανέβει. Έχετε περιορίσει τα ψώνια σας? Λίγο στα πιο απαραίτητα. Φυσικά και τα περιορίσαμε. Οι μισθοί μείναν ίδιοι, τα έξοδα γίνανε μεγαλύτερα, οπότε στα αναγκαία πήγαμε. Το διαπιστώνει ο καθένας μας όταν πάει να ψωνίσει κάπου. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν και προσφορές, οπότε κατευθύνουμε εκεί. Για φαγητό δεν τα μείωσα. Όχι. Γιατί το φαγητό είτε μας αρέσει είτε όχι είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Υπάρχει. Οι τιμές του σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει. Πολύ. Πολύ. Δεν μας μένει φράγκο στην τσέπη. Βγάζουν κάτι προσφορές της πλάκας. Η ακρίβεια πάντως στα τρόφιμα αλλά και στα ράφια των μάρκετ αποτελεί πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο στην Ευρώπη αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επισήμανε ότι η κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανασχεθεί το φαινόμενο. Ακρίβεια και ανατιμήσεις από τη μία, λοιπόν, Βασίλη, από την άλλη φορολογικές υποχρεώσεις που τρέχουν. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ένφια. Ναι, ακριβώς. Αντίστροφη μέτρηση για τα καθαριστικά του 2023. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει πλέον κλείσει για πιθανές διορθώσεις και περίπου 7 εκατομμύρια καθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στο TaxisNet μέχρι το τέλος του μήνα. Να σημειώσουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να μπουν στους ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς, στην εφαρμογή Ε9 για να τρέξει η διαδικασία και να κάνουν αυτά που χρειάζεται. Με το που θα βγουν τα καθαριστικά, υπάρχει το δικαίωμα για διάστημα 1 με 1,5 μήνα
από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων να σπεύσουν να κάνουν και κάποιες διορθώσεις. Και να σημειώσουμε ότι τις λεπτομέρειες μας έδωσε ο κύριος Κεχαγιάς, γνωστός λογιστής, και από πλευράς του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών, όπου μεταξύ άλλων υποχρεώσεων φορολογικών μετά το Πάσχα μας λέει ότι και ο ένφια είναι ζήτημα αιχμής για τους περισσότερους εκ των φορολογουμένων. Για να τον ακούσουμε. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έκδοση των εκαθαριστικών για τον φετινό ένφια. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει πλέον κλείσει για πιθανές διορθώσεις και περίπου 7 εκατομμύρια εκαθαριστικά. Αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet μέχρι το τέλος του μήνα. Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει στο τέλος Απριλίου να μπουν στους ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς, στην εφαρμογή του Ε9 και να δουν τον ένφια που πρέπει να πληρώσουν φέτος. Τις επόμενες ημέρες, και πιστεύουμε πριν κλείσει ο μήνας, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ θα εκδώσει στη σχετική σελίδα στο Taxis τις ετήσιες καθαρίσεις για τον ένφια του 2023. Είναι μια διαδικασία την οποία τη γνωρίζουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Εκδίδεται αυτό το μήνα για έτσι ώστε η πρώτη δόση να πληρωθεί το Μάιο. Η πρώτη από τις 10 δόσεις, δεδομένου ότι η τελευταία δόση θα είναι τον Φεβρουάριο του 2024. Σημαντικές αλλαγές στον ένφια δεν θα έχουμε φέτος. Οι αντικειμενικές αξίες δεν έχουν αλλάξει. Εκπτώσεις στην έκπτωση μετρητής δεν υπάρχει. Και αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι θα πρέπει να προσέξουν γραμμή-γραμμή στο εκαθαριστικό του ένφια πώς είναι η περιγραφή των ακινήτων τους, και αν δούνε ότι κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν στην εκαθάριση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, μπορούν μέχρι 30 Ιουνίου να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 χωρίς πρόστιμο και χωρίς κάποια επιβάρηση. Σύμφωνα πάντως με όσα αποκαλύπτονται, με το που θα βγουν τα καθαριστικά υπάρχει το δικαίωμα για διάστημα 1-1,5 μήνα από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων να κάνουν διορθώσεις. Αν διαπιστώσουν δηλαδή ότι ο ένφια έχει υπολογιστεί λάθος, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του Ε9 που θα ξανανοίξει για να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Και τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και με το επίδομα του παιδιού, γιατί άνοιξε και αυτή η πλατφόρμα, Βασίλη. Ναι, ακριβώς, αφορά αρκετό κόσμο. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21 πιο ειδικά, προκειμένου οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2023 να υποβάλουν και να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία της καταβολής της δεύτερης δόσης. Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ειδικά www.ειδικά.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opk.gr. Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet. Μάλιστα. Και τέλος, να δούμε στο δρόμο προς τις εκλογές ένα άρθρο στο Βήμα ενός διακεκριμένου καθηγητή, το οποίο ξεχωρίσαμε και αναφέρεται στο διακύβευμα αυτών των εκλογών, έτσι, ναι, που είναι μπροστά. Ακριβώς. Πρόκειται για την αρθρογραφία του κυρίου Πάσχου, γνωστού καθηγητή, Δημοκρατία από την αρχή με ποιους άραγεν ο τίτλος, και θέτει ερωτήματα στο δρόμο για τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου, αλλά και παράλληλα ότι είναι αναγκαιότητα ο επαναπροσδιορισμός αρχών και αξιών για τους ανθρώπους που θέλουν να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό στο ελληνικό κοινοβούλιο, να βρεθούν σε θέσεις κλειδιά στην κρατική μηχανή. Οπότε τα θέτει σε ένα πρίσμα, θα λέγαμε, υπό ένα πρίσμα το οποίο σε κάθε περίπτωση υπό ένα αντικειμενικό βλέμμα αποτυπώνει μια κατάσταση στην Ελλάδα, και παράλληλα θέτει προβληματισμό για το ποιοι πρέπει να είναι ευρύτερα εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις κλειδιά, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, για να μπορούν να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά τους Έλληνες πολίτες, και σε κάθε περίπτωση να μην είναι η ιδιοτέλεια το νούμερο ένα θέμα για αρκετούς από εκείνους που θέλουν να ανέλθουν στην πολιτική. Βασίλη, σε ευχαριστώ εσένα για την ενημέρωση, να το παρακολουθήσουμε εμείς. Δημοκρατία από την αρχή, με ποιους άραγε, είναι ο τίτλος και παράλληλα το ερώτημα το οποίο μπαίνει στο άρθρο του Κώστα Πάσχου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ασχολούμενος, όπως γράφει, όχι, με τα πολιτικά δρόμενα, που να μην έχει βρεθεί σε κάποιο τραπέζι, σε μια συζήτηση και να μην έχει εκτεθεί σε ερωτήματα τύπου. Γνωρίζει κανείς τις πραγματικές μου ανάγκες? Καλά αποφασίζουν χωρίς εμάς? Όλοι οι ίδιοι είναι? Μήπως μας δουλεύουν ψηλό γαζί? Σιγά μην νοιάζονται για εμάς, μόνο την πάρτη τους κοιτάνε, και πολλά άλλα παρόμοια. Καθώς δε πλησιάζουν οι εκλογές, οι προβληματισμοί αυτοί, εκτός από το γεγονός ότι τίθεται όλο και πιο έντονα, πιο επιτακτικά και πιο ηχηρά από όλο και περισσότερους συμπολίτες μας, έχουν ρεαλιστικά δυνητική επιρροή και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ασφαλώς το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ήρθε να λειτουργήσει ως επιταχυντής αυτού του ούτως ή άλλως υφιστάμενου προβληματισμού. Στην προκειμένη συγκυρία, η δυνητική αποστασιοποίηση του κόσμου από την πολιτική διεργασία θα είναι καταστροφική για την ίδια τη δημοκρατία. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλες και όλους.
δεν δίνει απαντήσεις και δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Όταν δεν είσαι ευχαριστημένος από την ομάδα που υποστηρίζεις, δεν σταματάς να βλέπεις ποδόσφαιρο. Η δε συλλήφθη και οριζόντια καταδίκη της πολιτικής ως αποτυχημένη πρακτική είναι λανθασμένη. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν φταίει το εργαλείο, αλλά αυτός που το χειρίζεται. Όταν το σφυρί σου χτυπά το δάκτυλο, όταν καρφώνεις ένα καρφί, δεν φταίει το σφυρί. Τα κόμματα αυτή τη στιγμή οφείλουν να ανταποκριθούν άμεσα και να απαντήσουν πιστικά σε κρίσιμα γιατί όλων των πολιτών. Καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα θυμικό, το οποίο αν δεν καταφέρουν να διαχειριστούν, πολύ φοβάμαι θα οδηγηθούμε σε περιπέτειες. Για να τα κάνεις αυτά ως πολιτικό σύστημα, πρέπει να έχεις αντισώματα. Και τα αντισώματα αυτά δεν φαίνονται μόνο στην προσαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής. Πολύ περισσότερο αντικατοπτρίζονται στην επιλογή των κατάλληλων υποψηφιωτήτων. Προσωπικά καταθέτω κάποια από τα κριτήρια που θα έπρεπε να δούμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από την πολιτική της ποδοσφαιροποίησης και της μεταγραφής προσώπων από κόμμα σε κόμμα. Ειδικά όταν η αλλαγή της ιδεολογίας που εκφράζουν τα πρόσωπα, αυτό γίνεται τόσο συχνά όσο αλλάζουν τα πουκάμισα στην καθημερινότητά τους. Δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους που ασκούν πολιτική με τον ίδιο τρόπο που έπαιζαν και παίζουν καθημερινά παιχνίδια στον υπολογιστή τους. Δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι σχετικοί με την κοινωνία μέσα από τυχοδιοκτικές και αμαχίες, καταλαμβάνοντας θέσεις εξουσίας με στόχο στην πορεία έπαθλο, την ψήφο των πολιτών και την εσωτερική κομματική επικράτησή τους ή την επίλυση των βιοποριστικών τους ακόμη και την αύξηση του πλούτου. Η κοινωνία αναφέρει η δημοκρατία χρειάζεται ανθρώπους και πολιτικές ξεκάθαρες ως προς τη δεξιά και την αριστερά. Ως προς την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά που να πιάνουν το σφιγμό τους, να αφουγκράζονται τις ανάγκες τους, να ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους και να οδηγούν την κοινωνία σε νέες κορυφές σύμπνοιας και προκοπής. Η κοινωνία δεν χρειάζεται ανθρώπους που δημιουργούν εικονικές ανάγκες, η προεξασφαλισμένη επίλυση των οποίων τους καθιστά κάτι περισσότερο από ήρωες και κάτι λιγότερο από απομηχανείς θεούς της πολιτικής. Τα περισσότερα κόμματα, είτε μόλις ανακοίνωσαν λοιπόν τις υποψηφιότητές τους, είτε είναι στη διαδικασία να βάλουν τις τελευταίες πινελιές. Από τις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν, θα αποδειχθεί κατά πόσο οι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν τα αντισώματα να αντιληφθούν και συνεπώς να ανταποκριθούν στο κρίσιμο της συγκυρίας. Όχι μόνο για τη δική τους πολιτική επιβίωση, αλλά και για αυτή της κοινωνίας και πολύ περισσότερο της ίδιας της δημοκρατίας. Καταλήγει ο Κώστας Πάσχος για το Βήμα.gr. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στις Βόρειες Ποράδες με τη βοήθεια της Ιωάννας Μπουροπούλου. Ιωάννα, καλό απογεύμα, χρόνια πολλά και σας. Χρόνια πολλά, Βάσο. Λοιπόν, έχουμε για το λιμάνι της Κοπέλου, να ξεκινήσουμε από αυτό, την ανάθεση μελέτης για την αποκατάστασή του. Ναι, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου, αποφασίστηκε ομόφωνα η εκπώνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αποκατάσταση λειτουργικών βαθών διάβλου προσέγγιση και λιμένα Σκοπέλου», αξίας 4.000 ευρώ, μετά από τις καταστροφές που είχε το λιμάνι της Κοπέλου το 2015, όπου φερτά υλικά είχαν έρθει, με αποτέλεσμα η μέση ρηχεία να είναι ίση και μικρότερη του βυθίσματος των πλοίων. Έτσι λοιπόν, αυτό που ζητούν είναι να αποκατασταθούν όσο πιο γρήγορα τα λειτουργικά βάθη εκεί πέρα στο λιμένα και να υπάρξει άμεση χρηματοδότηση από τα αρμόδια υπουργεία. Μάλιστα, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, έτσι, έχει φτάσει, να δούμε. Στη Σκιάθο τώρα, εκεί προετοιμάζονται επίσης για τη νέα τουριστική σεζόν, τη θερινή, και φροντίζουν για τους ναυαγοσώστες. Ακριβώς, με διεθνή διαγωνισμό για δεύτερη φορά, η πρώτη φορά ήταν πέρυσι, ο Δήμος Σκιάθου αποφάσισε να μην κάνει προκήρυξη για διαγωνισμό για 12 παραλίες, ώστε να καλυφθούν με ναυαγοσώστες. Το έργο ξεπερνά σε προϋπολογισμό τα 365.000 ευρώ και αυτό που τονίζεται μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι δεν θα γίνει με απευθείας ανάθεση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου της εταιρείας θα έχουν ισχύ 4 μηνών από 1 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου σε συγκεκριμένες παραλίες της Σκιάθου και η εκτέλεση του ναυαγασιστικού έργου θα είναι πιο συγκεκριμένα στην παραλία Κουκουναριές, στην Αγία Παρασκευή, στη Μεγάλη Άμμο, στις Αχλαδιές, στο Βρωμόλυμνο, τον Τρούλο, τη Μεγάλη Μπανάνα, την Αγία Ελένη και την Τζανεριά. Ενώ επιπλέον θα τοποθετηθούν σημαντήρες σε μη πολυσύχναστες παραλίες. Μάλιστα, είναι πιο πολυσύχναστες άλλωστε παραλίες αυτές που θα τοποθετήσουν ναυαγοσώστες. Τώρα πάμε τέλος να δούμε με ανασκαφές που έχουμε στον Άγιο Πέτρο Αλονίσου. Ναι, πρόκειται για τον αρχαιότερο πολιτισμό, βυθισμένο πολιτισμό που είναι στο Αιγαίο γενικότερα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εδώ και χρόνια έχουν ξεκινήσει από το Αριστεροτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έρευνες στο Χερσαίο και στον Ενάλιο πολιτισμό εκεί πέρα. Άλλωστε υπάρχουν και τα ναυάγια της Αλονίσου που έχουν βρεθεί πολύ συχνά στο επίκεντρο. Γνωστά σε όλο τον κόσμο πλέον. Ακριβώς. Ναι.
ιός. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται οι έρευνες και ο καθηγητής, ο υπεύθυνος καθηγητής των ερευνών, που είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι μέσα στο 2023 αυτό που θα προσπαθήσει να γίνει είναι να βρούνε και ανθρώπινο DNA μέσα από τα ευρήματα ή ακόμα να δοθεί φως στις πρακτικές της πρώιμης ναυσιπλοείας στο Αιγαίο. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις και είναι βέβαιο ότι θα μαγνητήσει και χιλιάδες ακόμη επισκέπτες, έτσι, όταν ολοκληρωθεί με το καλό όλο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, για την ενημέρωση. Να δούμε εμείς το ρεπορτάζ. Χερσαίες και ενάλλες αρχαιολογικές έρευνες στον οικισμό του Αγίου Πέτρου στην ακατοίκητη νησίδα βόρεια Θεσσαλονίσου πραγματοποιούνται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι ο ενάλλης οικισμός του Αγίου Πέτρου σώζεται έως και σήμερα στο βυθό του Αιγαίου, αρκετές χιλιάδες χρόνια μετά την ίδρυσή του από τις πρώτες γεωργικές ομάδες που έφτασαν στον ελλαδικό χώρο, αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση αρχαιολογικής θέσης, καθώς επιτρέπει να θιχθούν και να διερευνηθούν αρχαιολογικά μία σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ιστορία της νησιωτικής κατοίκησης στο Αιγαίο και το φυσικό περιβάλλον που αντίκρισαν οι πρώτοι νησιώτες. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών ερευνών στην νησίδα έχουν εντοπιστεί αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως λίθινα ορθογόνια και ψηδωτά κτίσματα, δύο παιδικές ταφές σε κοιλότητες φυσικού βράχου, λιθοσωροί, τείχη, κινητά ευρήματα όπως εργαλεία από πυρητό, λιθοψιανό και οστά ζώων, υπολείμματα τροφής από διάφορα ζώα, πουλιά, ψάρια και στρίδια, καθώς και ανθρωπόμορφα εδόλια και γραπτά κεραμικά όστρακα που δίνουν και το χαρακτηρισμό πολιτισμός του Αγίου Πέτρου. Οι έρευνες για το 2023 επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση της λήψης των πυρήνων που αποβλέπουν στον εντοπισμό αρχαίου ανθρώπινου DNA και στο άνοιγμα δοκιμαστικών τομών, στο σημείο που έχουν ήδη εντοπιστεί από το 2021, σωζόμενα αρχιτεκτονικά λείψανα. Αναζητούνται επίσης ενδείξεις που θα δώσουν φως για τις πρακτικές της πρώιμης ναυσιπλοείας στο Αιγαίο, όπως για παράδειγμα το είδος των πλεούμενων που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι νησιώτες, κάτι για το οποίο μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αφού διεθνώς λείπουν ανάλογα ευρήματα. Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Θεσσαλία με τη βοήθεια του Γιώργου Καραμάνη. Γιώργο, καλό απόγευμα και σε σένα. Χρόνια πολλά και σε σένα. Καλό απόγευμα, Χριστός Ανέστη. Αλήθως ο κύριος. Στα Τρίκαλα τώρα ένα πολύ περίεργο περιστατικό, γιατί μια ηλικιωμένη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από κρυάρι. Όχι περίεργο, αλλά όχι το συνηθισμένο, πρέπει να πούμε. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα σπάνιο περιστατικό βάσο. Ένα συνήθιστο περιστατικό συνέβη το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα από χωριό των Τρικάλων έπεσε θύμα με επίθεση ενός κρυαριού. Ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια 87χρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου λόγω των τραυμάτων της και λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν να νοσηλευτεί με τα τραύματα που φέρει μετά από αυτή την άγρια επίθεση. Συνεχίζουμε τώρα και να δούμε πώς στην πύλη θα έχουν περισσότερο φως αλλά με λιγότερα έξοδα. Ναι. Αυτό που απολαμβάνουν εδώ και λίγους μήνες οι δημότητες της πύλης με την ολοκλήρωση του έργου Προμήθεια και Κατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED και Προμήθεια και Κατάσταση Λαμπτήρων Εξοικονόμησης Ενέργειας για το Δήμο Πύλης Θρικάλων. Ο Δήμαρχος Πύλης, ο κ. Κώστας Μαράβας, κινούμενος μεθοδικά, ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου να συντάξουν ένα έγγραφο όσον αφορά για τους κοστοβόρους λαμπτήρες. Ναι, να δούνε δηλαδή που βρίσκονται για να αντικατασταθούν. Ακριβώς, ναι. Και όλοι οι κοστοβόροι λαμπτήρες θα αντικατασταθούν με λαμπτήρες LED τελευταίας τεχνολογίας. Η αποπληρωμή του ανάδοχου έργου είναι σε βάθος 8 ετίας. Το ποσό που θα προέλθει από το ενεργειακό όφελος και το μηδενισμό του κόστου της συντήρησης θα πηγαίνει στο Δήμο. Μάλιστα, μάλιστα. Και τέλος πάμε, Γιώργο, να δούμε στην Καρδίτσα πώς πέρασαν το Πάσχα, ιδιαίτερα έτσι παραδοσιακά. Ολόκληρες γειτονιές να γιορτάζουν μαζί. Ολόκληρες γειτονιές να γιορτάζουν μαζί, γέμισαν τα χωριά, οι σούφλες πήραν φωτιά βάσο. Και είχαν και πολλούς επισκέπτες, έτσι. Ακριβώς. Κοντέχτηκαν πολλούς καλεσμένους. Οι καρδιτσιώτες, οικογενειακά και κατά παρές, γιόρτασαν το έθιμο του Οβελία, το ψησίματος του Οβελία. Πάντοτε φιλόξενοι εκεί, άνοιξαν τα σπίτια τους, άνοιξαν τις αυλές τους. Και όλοι μαζί έτσι έστησαν ένα πολύ ωραίο και μεγάλο γλέντι. Ακριβώς. Για το Πάσχα. Έχεις ετοιμάσει, Γιώργο, το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα για την ενημέρωση. Να το δούμε. Καλή συνέχεια. Οικογενειακά και κατά παρέες, στα σπίτια και στις γειτονιές γιόρτασαν το Πάσχα οι καρδιτσιώτες όπως επιτάσσει η παράδοση.
Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο Βελίας μπήκε στη σούφλα και οι ψήστες ανέλαβαν υπηρεσία. Χωριά και γειτονιές ζωντάνευσαν ξανά και υποδέχθηκαν συγγενείς και φίλους. Το κλίμα στα σπίτια και γειτονιές ήταν γιορτινό. Οι έγνοιες και τα προβλήματα της καθημερινότητας έδωσαν τη θέση τους σε στιγμές χαράς και κεφιού. Αυτά λοιπόν. Τώρα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας και έχουμε πολλά ακόμη θέματα να δούμε. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα την κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Λάρισα, κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του κόμματος και εκ νέου υποψήφια. Κυρία Αλιακούλη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια Ανέστη. Πολλά. Χριστός Ανέστη σε εσάς, κυρία Σαμακοβλή, και σε όλο τον κόσμο, στους τηλεθεατές μας, με υγεία και δύναμη να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά και σε εσάς ό,τι καλύτερο και καλή δύναμη βέβαια. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Τώρα που πέρασε και το Πάσχα και έκλεισε και αυτή η μικρή ανάπαυλα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι για εσάς που βρίσκεστε σε αυτή την μάχη εν όψη των εκλογών, πήρε το δός πια, κινούμαστε για τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Αλήθεια είναι, το Πάσχα βέβαια μας έδωσε τη δυνατότητα και ανατροφοδότησης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον τελικό μας στόχο, που δεν είναι να εκλεγούμε, δεν είναι να αξιωθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία των εκλογών, όπως ο καθένας βλέπει την αξίωσή του στη ζωή. Είναι κυρίως να έχουμε ενσωματώσει στον τρόπο ζωής μας μηνύματα πολύ σοβαρά. Στο δρόμο προς τη θέωση, λέμε λοιπόν, και στην Ανάσταση. Δηλαδή, μια διαρκής προσπάθεια αυτοβελτίωσης, προκειμένου να είμαστε ικανοί για μια ζωή αξιοπρεπή εμείς οι ίδιοι, αλλά και χρήσιμοι για τους υπόλοιπους. Με αυτή λοιπόν την σκέψη, νομίζω ότι ήταν πολύ ωφέλιμο το Πάσχα λίγο πριν τις εκλογές, γιατί είναι πολύ κοντινά τα δύο πια. Άρα εύχομαι και ελπίζω ειλικρινά να προχωρήσουμε σε εκλογική διαδικασία που θα γίνει με ήθος, με συνέπεια, με αξίες και αρχές, έτσι ώστε και εμείς να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι για να επιστρέψει η εμπιστοσύνη του πολίτη στους πολιτικούς και στην πολιτική. Γιατί η πολιτική θα πρέπει να είναι λύση, μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι η ίδια πρόβλημα. Ναι. Άρα αυτό είναι. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι χρησιμοποιείται και εργαλειοποιείται δια πάσα νόσων από όλους τους πολιτικούς γυρολόγους που κυκλοφορούν και βλέπουν την πολιτική σαν σημαία ευκαιρίας αφενός και από την άλλη στεγάζοντας πάρα πολύ τα προσωπικά τους σχέδια και όχι το συλλογικό όραμα. Διότι αν αυτή τη στιγμή ρωτήσετε ένα στους 10 είναι ζήτημα, θα απαντήσει ποιο είναι το όραμα που υπάρχει για τον τόπο και ποιο είναι το όραμα που υπάρχει για το χώρο που υπηρετείς, για τον νομό σου. Πολύ λίγοι νομίζω ότι μπορούν να απαντήσουν σε αυτό. Αναφέρεστε σε κάτι συγκεκριμένο, έτσι, φωτογραφίζετε κάποια πρόσωπα, γιατί είναι... Σε όλους τους πολιτικούς χώρους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν τον εαυτό τους σαν κάτι πολύ πολύ σπουδαίο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σπουδαίο κάποιος πολιτικός να λέει ότι ο ίδιος είναι σπουδαίος, αλλά με τις πράξεις του να αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι χρήσιμος και επωφελής στην τοπική κοινότητα. Αυτό αφορά όλα τα κόμματα, κυρία Σαμακοβλή. Ναι. Επειδή βλέπουμε τελευταία λοιπόν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα που το εγώ έχει μια τεράστια, μα τεράστια όμως γιγάντωση, σε αναντιστοιχεία με το εμείς που θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί και εμείς τουλάχιστον που προερχόμαστε από το εθελοντικό, το κοινωνικό κίνημα, αυτό το επισημαίνουμε κάθε φορά. Γιατί δεν είναι εποφελία του γενικού συνόλου, είναι εποφελία του εαυτού τους. Κάποιοι λοιπόν τα κόμματα και την πολιτική τη χρησιμοποιούν σαν σημαία ευκαιρίας. Άλλοτε εδώ, άλλοτε αλλού. Αναφέρεστε άλλοτε σε όλα τα κόμματα. Εγώ αναφέρομαι στο ευρύ πολιτικό σκηνικό, συμβαίνει παντού. Εμείς είχαμε πρωτοκλασάτα
στελέχη, ονόματα, τα οποία ήταν ακόμη και γραμματείς μας, και μεσαία και μικρά στελέχη, τα οποία ήταν πότε από εδώ, πότε από εκεί. Είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστάτησαν, γραμματείς του κόμματος και έγιναν στελέχη άλλων κομμάτων. Να μην πω για αυτούς ότι κάνουν, ψάχνουν σημαία ευκαιρίας. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς όμως το χώρο σου και έχεις ιδεολογία, κάθεσαι από μέσα να φτιάξεις το σπίτι σου, να το αλλάξεις, να το μορφύνεις, να το φτιάξεις πιο ζωντανό, πιο ελκυστικό, πιο χρήσιμο. Αυτό κάνεις όταν δεν είσαι γυρολόγος. Μάλιστα. Σαφής. Τώρα, μέσα από τις κάλπες των επικείμενων εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ περιμένει τη δική του ανάσταση, μπορούμε να το πούμε έτσι. Εμείς πρώτα κάνουμε τη δική μας επανάσταση και μετά έχουμε προσμονή τη δική μας ανάσταση, για την οποία καλούμε τον ελληνικό λαό να το ξαναφτιάξουμε, να το ξαναβρούμε, να πάρουμε το νήμα από την αρχή, να κάνουμε την συνέχεια της πρώτης φοράς αριστερά που ήταν το 1981 του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν κανένα άλλο και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό, όταν όλοι σήμερα μιλάνε για τη Διάβγεια, για το ΑΣΕΠ, για τα ΚΕΠ, για την ισοτιμία, για το νέο οικογενειακό, για τον εξυγχρονισμό, για την απεργία, για τα ελεύθερα, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, στο συνδικαλισμό. Όλα αυτά λοιπόν ήταν κατακτήσεις της πρώτης φοράς αριστερά του 1981. Αυτό εμείς λοιπόν, οι άνθρωποι που μείναμε στο χώρο και τον υπηρετήσαμε γιατί τον πιστέψαμε και δεν το θεωρούσαμε ούτε μουσείο, ούτε απολίθωμα του παρελθόντος, ούτε τίποτα τέτοιο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι με ψυχή και με ιδεολογία και με καρδιά, ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι μπορούμε να το ξαναφτιάξουμε, μπορούμε να το ξανακάνουμε και να του δημιουργήσουμε και έναν καινούριο ιστό στο οποίο θα κρεμάσουμε τα καινούργια μας όνειρα, τα καινούργια οράματα. Κατά συνέπεια, κυρία Λιακούλη, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ Κινάλ βρεθεί στην κυβέρνηση, θα πιάσει το νήμα της συνέχειας από εκείνη την εποχή διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ? Γιατί είδατε εσείς να γίνεται καμία μεγάλη μεταρρύθμιση επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Καλό τον ελληνικό λαό και τους Θεσσαλούς που μας βλέπουν από την αγαπημένη γωνιά του Άστρα, της τηλεόρασης του Άστρα, να θυμηθούν τώρα, έτσι όπως μας παρακολουθούν, μία μεγάλη μεταρρύθμιση που μπορούν να τη χρεώσουν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, να μην ξεχνάμε και το σφιχτό αγκάλιασμα του ΣΥΡΙΖΑ με την άκρα δεξιά του κυρίου Καμένου, με τους οποίους πήραν εκείνο το βελούδινο τρυφερό διαζύγιο στο τέλος όμως. Λοιπόν, στη διακυβέρνησή τους τι είχαμε? Είχαμε το νόμο Κατρούγκαλο, είχαμε το σκίσιμο των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο μήπως, και δεν το θυμάμαι. Είχαμε μήπως το πραγματικό τελείωμα, το πραγματικό θάνατο της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Δεν είχαμε το χρηματιστήριο της ενέργειας? Δεν είχαμε τις πρέσπες? Τι δεν είχαμε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Ήταν αυτό η πρώτη φορά αριστερά όπου διαψεύστηκαν όλες οι ελπίδες και τα όνειρα του ελληνικού λαού? Και μετά, ποιος πήρε μετά τη σκυτάλη? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνει τι? Το επιτελείο των επιτελαρχών, λέει, των αρίστων. Με ένα επιτελικό κράτος που το κράτος τελικά ήταν μικρότερο από το παρακράτος. Το παρακράτος γιγαντώθηκε, τεράστιο έγινε και βγήκαν οι σκελετοί, οι πιο παλιοί από το παρελθόν, από τις ντουλάπες της δεξιάς. Και είδαμε το παρακράτος των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, των μετακλητών, 25.000 μετακλητοί, την καταράκωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας παρά το γεγονός ότι μόνο του πάλεψε και τα έβγαλε πέρα στην πανδημία, την παιδεία και την αναγνώριση των κολεγίων και των ιδιωτικών πυλώνων σαν πρώτη ακριβώς στρατηγική τους και στόχος τους, και βεβαίως ακόμη και την ιδιωτικοποίηση του νερού, για να μην πω για την Κατάντια, εκεί που απογυμνώθηκε τελείως ο βασιλιάς, με την τραγωδία την ανίποτη, τη συμφορά τη μεγάλη, το δυστύχημα των Ντεμπών, όπου εκεί πραγματικά ξεγυμνώθηκε απολύτως το πώς λειτουργούσε το παρακράτος κράτος και το πώς όλοι συνέτειναν στο να έχουμε μία Ελλάδα δυστυχώς με αναχρονιστικές μεθόδους και πρακτικές, με αντιλήψεις περασμένου αιώνα να διοικείται.
Τι έχει να πει λοιπόν ένας πολίτης? Γιατί να μην δεχτεί σήμερα τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πρόταση του ΠΑΣΟΚ που λέει εμείς θα το ξαναφτιάξουμε, θα το ξανακάνουμε για τους σύγχρονους μη προνομιούχους Ελληνίδες και Έλληνες. Για όλον αυτόν τον κόσμο που δεν έχει ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εκεί ανήκει. Και όταν έχασε την πηξίδα του αρκετές φορές στο παρελθόν και όταν δυστυχώς λοξοκοίταξε αλλού και αλλού σε άλλες τάξεις και πολύ άλλα πράγματα σε σχέση με την ιδεολογία του, έχασε τη στόφα του και την ψυχή του την ίδια. Τώρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα φρέσκο, καινούριο, που απαντάει στα ζητήματα της δικαιοσύνης, της δίκαιας κατανομής της ενέργειας, του πλούτου, της δυνατότητας του brain gain, πώς θα ξαναφέρουμε τα παιδιά μας πίσω, πώς θα κάνουμε μια Ελλάδα όχι των ξενιτεμένων, αλλά των επαναπατριστέντων, πώς θα δημιουργήσουμε το νέο ιστό αλληλεγγύης και ασφάλειας για τα νέα παιδιά και τη νέα γενιά. Ποιος έχει λόγο να μην ψηφίσει εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ? Πρώτη φορά αριστερά του 1981 έκανε τις τεράστιες μεταρρυθμίσεις για μία 15ετία και μετά ξαναέρχεται με τη δεύτερη μεταρρυθμιστική της πνοή και περίοδο που θα αλλάξει την Ελλάδα. Και πλέον μιλάμε για συνέπεια και αλήθεια, για εντιμότητα και πίστη σε βασικές αρχές και αξίες που αποσαρθρώθηκαν τελείως τα τελευταία 10 χρόνια. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι θέλουμε στις συγκυβερνήσεις να υπάρχει προγραμματική σύγκληση και τα πρόσωπα είναι δεύτερα και όχι πρώτα. Μάλιστα. Το εισπράτεται αυτό το κλίμα, αυτά που περιγράφεται είναι κτήμα, λέτε, σήμερα των πολιτών, ώστε με όλα αυτά υπόψη τους να προσέλθουν στις κάλπες? Το βλέπετε αυτό γύρω σας? Εγώ, κυρία Σαμακοβλή, βλέπω ότι γυρνάω τα χωριά του νομού μου που τα ξέρω απ' έξω και ανακοδοτώ, όπως και τη Θεσσαλία. Ξέρω τη Μαγνησία, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, θα είμαστε εκεί τις επόμενες ημέρες, γιατί περιοδεύω και με τα κλιμάκια μαζί του ΠΑΣΟΚ κεντρικά, όπως ξέρετε, λόγω της ιδιότητας της γραμματέα. Βλέπω τον κόσμο ο οποίος επιστρέφει. Ο κόσμος έρχεται ξανά, με ελπίδα στα μάτια. Ζητάει ειλικρίνεια, ετοιμότητα, πες μου την αλήθεια όποια κι αν είναι. Αυτό είναι το σύνθημα του κόσμου. Και πείτε μου το χρονικό περιθώριο που χρειάζεστε για να φτιάξετε όλα αυτά τα πράγματα που τώρα δεν υπάρχουν, δυστυχώς, όχι μόνο λόγω των συγκυριών, αλλά λόγω και των πολιτικών που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγώ βλέπω τον κόσμο να έρχεται και να σφίγγει χέρια, να δίνει χαμόγελα, να ακουμπάει, όχι με συμπάθεια απλώς, αλλά με στήριξη πραγματική του σώμους. Και να λέει, είμαστε εδώ, μπορούμε να το διορθώσουμε, μπορούμε να το ξαναφτιάξουμε, ξαναφτιάξτε το παιδιά. Και αυτό για μένα είναι σύνθημα αγώνα, κυρία Σαμακοβλή, και ακόμη περισσότερο στις επάλξεις τόσα χρόνια πια, αλλά και τώρα ακόμα, και την τελευταία ρανίδα της δύναμής μου, θα τη δώσω για αυτόν τον αγώνα, που θεωρώ πάνω απ' όλα ότι δεν είναι προσωπικός. Για μένα ο αγώνας είναι ιδεολογικός. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είμαι πολύ αυστηρή με κάποια πράγματα και ελαστική σε άλλα. Mm-hmm. Αλλά στα ιδεολογικά πλαίσια και σε θέματα αρχών και αξιών, όχι. Καμία έκπτωση σε αυτά. Θα το φτιάξουμε πάλι με βάση αρχές, όχι με βάση συγκυρίες, γιατί δεν είναι ρουλέτα η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι ρουλέτα. Η πολιτική επενδύει στον ίδιο σου τον εαυτό, τα όνειρά σου, τα οράματά σου. Και έτσι πρέπει να μείνει. Αλλιώς δεν έχει καμία αξία να υπάρχει. Μπορούν τεχνοκράτες να κάνουν μια χαρά τη δουλειά των πολιτικών, αν οι πολιτικοί δεν πολιτεύονται με όραμα, παρά μόνο με απέραντες αριστολογίες και εμφανφάρες κοινές, τις οποίες ακούς από οποιονδήποτε νομίζει ότι πολιτεύεται προς όφελος της κοινωνίας. Πάμε, κυρία Λιακούλη, όμως τώρα θα ήθελα να δούμε μαζί μια υπόθεση που τοπικά μας απασχολεί πολύ έντονα και αναφέρομαι στους εκατοντάδες πρώην εργαζόμενους μιας αλυσίδας μάρκετ στη Λάρισα που συνεχίζουν να διεκδικούν, εσείς πολλές φορές έχετε βρεθεί δίπλα τους, αναγνωρίζοντας το δίκαιο αίτημά τους, αλλά φαίνεται ότι ενώ όλα δείχνουν πως κινούνται προς μια κατεύθυνση θετική, ξαφνικά κάτι γίνεται και βρίσκονται διαρκώς στο μηδέν. Τι εξελίξεις έχουμε εδώ τώρα, γιατί ετοιμάζουν και νέες κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, είναι μια κατηγορία εργαζομένων
απολύτως αδικημένη, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και δεν το λέω σαν πολιτικό, σαν βουλευτής, σαν γραμματέας, το λέω και σαν νομικός. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί στους ανθρώπους. Ενώ όταν πτώχευσε η επιχείρηση το 2015, δικαιούνται να είναι προνομιούχοι, προνομιακοί, σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις τους και όσα τους οφείλονταν, το λέω απλά για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Να είναι η πρώτη με μία ακριβώς νομοθετική παράληψη στην πραγματικότητα, χρειάστηκε ολόκληρος αγώνας για να δικαιωθούν οι άνθρωποι, για να ξαναμπούν σε αυτό το πλαίσιο το 2021. Δυστυχώς, με τον αγώνα όλων μας, και ήταν αγώνας κοινός των φορέων, των πολιτών του νομού και βεβαίως των 600 οικογενειών του νομού μας. Τώρα λοιπόν τι έγινε? Επειδή ακριβώς όμως υπήρχε διάσταση στην ημερομηνία της κατάσχεσης και στην ημερομηνία της έναρξης του χρόνου των αποζημιώσεων, υπήρχε λοιπόν ένα νομικό κενό εκεί, να το πούμε έτσι, γι' αυτό χρειαζόταν μία νομική ρύθμιση. Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν τροπολογία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μετά στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών. Κάλεσαν όλους τους βουλευτές αυτή την τροπολογία και αυτόν τον αγώνα να το δώσουμε μέχρι το τέλος και να το στηρίξουμε το θέμα αυτό στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, στην Ολομέλεια, όπου περνούσε το ερανιστικό νομοσχέδιο. Ναι. Ερανιστικό λέμε αυτό που διορθώνει λάθη όλων των Υπουργείων. Mm-hmm. Λοιπόν, δυστυχώς δεν ήρθε κανένας βουλευτής από το νομό μας να το στηρίξει αυτό. Ήμουνα μόνη μου στη Βουλή, αυτή είναι η αλήθεια. Κατέθεσα την τροπολογία των εργαζομένων ξανά, την εγχείρησα στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Χατζηδάκη, στον κύριο Σταϊκούρα, στον κύριο Τσιάρα, μίλησα με την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γνώριζα πάρα πολύ καλά τις τρεις λέξεις που έπρεπε να διορθώσει η κυβέρνηση για να γίνει δεκτό. Η αιτιολογία της κυβέρνησης στο τέλος, το βράδυ της συγκεκριμένης ημέρας, ήταν πως δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να το διορθώσουμε τώρα, θα δούμε στο μέλλον. Με απλά λόγια, ξαναβγάλτε μας κυβέρνηση και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ έτσι το κατάλαβα κάπως, το ίδιο κατάλαβαν και οι εργαζόμενοι. Λυπάμαι πάρα πολύ, καταρχήν, γιατί έκανα και ένα κάλεσμα προσωπικό στους βουλευτές του νομού, να έρθουμε όλοι μαζί να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Πραγματικά πιστεύω, κυρία Σαμακοβλή, πως αν ήταν ενιαίο και αραγές το μέτωπο απέναντι σε αυτό, στην τόσο μικρή διόρθωση που χρειαζόταν για να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία και να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί, τότε πραγματικά θα είχαμε μία μεγάλη νίκη για τον νομό. 600 οικογένειες εργαζομένων, προσέξτε, οι περισσότεροι 50-55 και πλέον ετών, που δεν έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν αλλού, ναι, στον ιδιωτικό τομέα, που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και τα μάτια στο Θεό εν ώψη συνταξιοδότησης. Άρα ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα κοινωνικά, ναι, που θα έπρεπε να γίνει αντικείμενο διαχείρισης διαφορετικά. Να σας ρωτήσω, θα μπορούσε να έχει κατατεθεί νωρίτερα αυτή η τροπολογία ή έπρεπε μόνο μέσω του ερανιστικού νομοσχεδίου? Η τροπολογία αυτή είχε κατατεθεί ήδη από τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, όπου την είχαν εγχειρήσει, όπως επίσης και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Εμείς ξανά καταθέσαμε τη συγκεκριμένη τροπολογία, ναι, την ξανά θυμίσαμε, προκειμένου στο τελευταίο νομοσχέδιο, που δινόταν η δυνατότητα να γίνει αυτή η διόρθωση, γιατί ήταν πανσπερμία των Υπουργείων και διορθώσεις ήταν χιλιάδες. Αν σας φέρω, γιατί ήμουν και εισηγήτρια σε αυτό το νομοσχέδιο, mm-hmm, αν σας φέρω το τι διορθώσεις έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα, πραγματικά θα πείτε αυτό δεν γίνεται, ναι, να συμβαίνει σε μία μέρα. Κι όμως συμβαίνει. Είναι τα λεγόμενα ερανιστικά νομοσχέδια πριν κλείσει η Βουλή. Μπορούσαν, δεν ήθελαν. Και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί δυστυχώς η στήριξη από τον νομό μας περίμενε ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και δεν ήταν μεγαλύτερη. Και τελικά οι εργαζόμενοι τώρα βρίσκονται να περιμένουν τι θα γίνει για μετά τις εκλογές πια όλο αυτό, έτσι? Βεβαίως, αναμένουν λύση, η οποία λύση απαιτείται να έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν διανοούμε να μην είναι αραγές στο μέτωπο. Δεν διανοούμε επειδή έχουμε εκλογές κάποιοι να ψελίζουν και να μην μιλάνε. Άλλο ψελίζω, άλλο μιλάω. Όταν το κόμμα σου για κάποια πράγματα έχει διαφορετική άποψη και είσαι βουλευτής ενός νομού, να βγαίνεις στα αρετά και να λες: μπορεί το κόμμα μου να θεωρεί αυτό, αλλά εγώ πιστεύω αυτό. Και ο κόσμος θα το καταλάβει. Δεν μπορείς απλά να κρύβεσαι,
ούτε μπορείς πίσω δήθεν από τις λέξεις ότι είναι νωρίς, ότι θα το δούμε, θα το μελετήσουμε, θα το διορθώσουμε. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τη συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο θα ήθελα, ένα σχόλιο σας, ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτή την υπόθεση με τον κύριο Γεωργούλη, που πια είναι εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, τον ευρωβουλευτή, και έπειτα από τις καταγγελίες που υπήρξαν σε βάρος του. Τώρα υπάρχει και μια έντονη διαμάχη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το πρόσωπο που προχώρησε στην καταγγελία είναι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε συνηθισμένοι τελικά το θύμα να παίρνει τη θέση του θήτη. Είναι φοβερό αυτό. Αυτό το έζησα προσωπικά, γιατί ήμουνα η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή. Και εκεί είδα τον καταγγέλλοντα Νίκο Ανδρουλάκη να είναι τελικά και υπόλογος. Γιατί δεν πήγες να σου ψιθυρίσει ο Γεραπετρίτης στο αυτή τι ήθελε να σου πει, γιατί δεν πήγες να γίνεις αντιθεσμικός δηλαδή. Γιατί σε παρακολουθούσαν, Ανδρουλάκη, μήπως ήσουν απράκτορας, κατάσκοπος κλπ. Δηλαδή το θύμα το ίδιο σήμερα από το πρωί. Βλέπω κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου. Να αναφέρονται στην φερόμενη καταγγέλουσα, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά επίσημα τουλάχιστον αυτό, διαραίουν πληροφορίες, δεν ξέρω από πού διαραίουν, ούτε και με ενδιαφέρει. Εάν πραγματικά είναι η καταγγέλουσα, η φερόμενη ως καταγγέλουσα, τη βιάζουν δεύτερη φορά. Και αν είναι αλήθεια, εννοώ όλα αυτά τα οποία λέγονται. Ακούστε, κυρία Σαμακοβλή, εγώ πιστεύω στο δίκαιο και στη δικαιοσύνη, όσο και αν με έχει απογοητεύσει κατά καιρούς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ήμουνα και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής της Νοβάρτης. Και εκεί απογοητεύτηκα από τη δικαιοσύνη. Πάρα πολύ, όμως, πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν υπάρχει, ξέρετε, επιστροφή. Ένας δημοκράτης, ένας ευνομούμενος πολίτης, ένας που πιστεύει στην ομοθεσία και στο κράτος δικαίου, δεν έχει άλλο δρόμο. Θα αγωνίζεται για να κάνει σωστά αυτά που δεν είναι σωστά, αλλά θα πιστεύει στους θεσμούς. Θα έχει θεσμική υπακοή στην δικαιοσύνη. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα διελευκάνει πλήρως την υπόθεση και θα αποδώσει το δίκαιο όπως ακριβώς αυτό είναι. Λυπάμαι για όλα αυτά τα πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα και δεν συμμαζεύεται που έχει γίνει πρώτο θέμα. Ένα θέμα με την καταγγέλουσα, φερόμενη ως καταγγέλουσα, χωρίς ακόμη να έχει μιλήσει. Δεν ξέρω αν είναι καν επιβεβαιωμένη η πληροφορία αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο, να έχουμε περισσότερο σεβασμό σε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να σεβόμαστε για να προχωράμε και ως κοινωνία με πολιτισμό, δίκαιο και ηθική. Αλλιώς θα βρεθούμε στο πουθενά. Δεν θα έχουμε πηξίδα να περπατήσουμε. Σκέφτεστε να μην έχουμε πηξίδα αρχών, αξιών και δικαίου. Δεν θα είμαστε πραγματικά αλότριο είδος. Και δεν θα είμαστε άνθρωποι με πολιτισμό, με ιστορία, με προσανατολισμούς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, είμαστε έκπληκτοι και σοκαρισμένοι όλοι με το γεγονός. Δεν το συζητώ, αν αυτό είναι αλήθεια. Και αν αυτό, η καταγγελία αυτή αποδειχθεί ότι είναι έτσι και έχει καταγραφεί έτσι και στην εισαγγελία είναι έτσι, είναι θέμα της δικαιοσύνης, καθώς πρόκειται για βαρύτατο ποινικό αδίκημα. Μάλιστα. Και μας συγκλονίζει κατά δεύτερον όχι μόνο σαν πολιτικούς, σαν ανθρώπους. Μας συγκλονίζει σαν ανθρώπους και μας συγκλονίζει και σαν γυναίκες. Γιατί αυτό εδώ τώρα είναι φαινόμενο της εποχής. Η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίες που δεν θέλησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν τόλμησε να το βάλει μέσα στον ποινικό κώδικα παρά τον αγώνα που κάναμε. Και έχουμε 2 γυναικοκτονίες το μήνα στην Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν έχουμε απάντηση θεσμική από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που από λόγια, ανόγια και κατόγια, αλλά στην πράξη όταν έρχεται επί των τύπων των ύλων, ας κάνουμε και λιγάκι πίσω, ας κάνουμε και λίγο προς τα δεξιά. Ας ακούσουμε λίγο και το ακροατήριο που κελεύει αυτά. Εν πάση περιπτώσει όλοι καταλαβαίνουμε τους σκοπούς του καθενός. Εδώ όμως η κοινωνία αιμορραγεί. Μάλιστα. Ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών είναι γεμάτος. Γεμάτος. Οι ξενώνες όλη την Ελλάδα. Παντού. Και στη Λάρισα και παντού. Άρα
Το βέλος δείχνει ότι χρειάζεται ρύθμιση, ότι χρειάζεται κοινωνική ευαισθητοποίηση, χρειάζονται καμπάνιες έτσι ώστε τα παιδιά μας, τα μικρά μας αγόρια, εμείς που είμαστε και μανάδες αγοριών, θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για κάποια θέματα ισοτιμίας της νέας εποχής. Ναι. Πώς ακριβώς βάζει το ζευγάρι στην ίδια πορεία, δίπλα-δίπλα, όχι μπροστά και πίσω, όχι ψηλά και χαμηλά, δίπλα-δίπλα. Ναι. Πώς η έμφυλη βία είναι πληγή, ποιορούσα. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε με κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ έχει στο επίκεντρό της ακριβώς αυτά. Τον άνθρωπο και όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς του. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δίνοντάς μας ο ελληνικός λαός και ο λαός της Θεσσαλίας μία ευκαιρία να του δείξουμε ότι μπορούμε. Μπορούμε να το φτιάξουμε ξανά. Μπορούμε να εμπνευστούμε ξανά με όραμα, με αρχές και αξίες. Έτσι ώστε να βρούμε ξανά το όμορφο σπίτι μας που έχουμε χάσει και να ξαναβρούμε ξανά την πατρίδα μας δοξασμένα με αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο. Ανεξάρτητα από τη μόρφωσή του, την οικονομική του κατάσταση και κυρίως ανεξάρτητα από το που ζει. Αν είναι αστός, αν είναι άνθρωπος της υπαίθρου. Εμείς μεγαλώσαμε ανακατεύοντας τον ιδρώτα με το χώμα και κάναμε τη δική μας μικρή επανάσταση για να φύγουμε από τα χώματά μας κακώς. Θα έπρεπε τα χώματά μας να μας κρατούν εκεί. Με αγάπη πολύ. Τώρα διώχνουν και τους νέους. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξαναγυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Ελλάδα δεν γίνεται μόνο με τα γερατιά, τα περήφανα γερατιά. Γίνεται και με τα νιάτα μας που πρέπει να δούμε πώς δεν θα φεύγουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λιακούλη. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε. Πάμε να αφήσουμε για λίγο έτσι, το πολιτικό σκηνικό στην άκρη και να πάμε σε ένα θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τον τρόπο που έφαγαν όλοι κυρίως μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο νηστείας. Είναι εδώ μαζί μας η Πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων Θεσσαλίας, η κυρία Νότα Μπλούχου, για να μας ενημερώσει σχετικά. Κυρία Μπλούχου, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, τι έγινε τώρα μετά από μια πολύ μεγάλη, είναι η αλήθεια, για πολλούς περίοδο νηστείας και τα συχνά περιστατικά, κυρίως το Πάσχα, έτσι, αντιμετωπίζονται σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία, είναι κάτι πια πολύ συνηθισμένο, με βαριστομαχιά, με διάφορα έτσι συμπτώματα που δείχνουν, χτυπάνε καμπανάκι ότι στον οργανισμό κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, να πω ότι πράγματι, ειδικά φέτος, έτσι και εμείς από τις πρώτες, έτσι, από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, είχαμε πολύ περισσότερες εισαγωγές, ίσως από άλλες χρονιές ή τις τελευταίες χρονιές. Ναι. Ίσως και λόγω του κορονοϊού δεν είχαμε τόσα πολλά μαζεμένα περιστατικά, ναι, ή ίσως και εμείς χαλαρώσαμε περισσότερο. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι σε αυτή τη μετά εντός εισαγωγικών Πάσχα εποχή έχουμε να διαχειριστούμε δύο διαφορετικές ομάδες ασθενών ή θεραπευόμενων ή ανθρώπων. Ναι. Πείτε το πώς θέλετε. Το ένα είναι οι άνθρωποι που προέρχονταν μετά από μια μακρά περίοδο νηστείας, όπου όλο αυτό το refeeding, δηλαδή η επαναφορά, αυτό που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι στην ισορροπημένη και οργανωμένη διατροφή, θέλει τέχνη και θέλει και τεχνική. Γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά πεπτικά προβλήματα και όχι μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές τρώγοντας πάρα πολλά λιπαρά, όπως συμβαίνει από την νηστεία, να πάμε σε λιπαρά κρέατα και όχι μόνο, σε λιπαρές τροφές κτλ. Όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει πεπτική δυσφορία, μπορεί να δημιουργήσει πολύ αυξημένα επίπεδα σακάρου, μπορεί να έχουμε αυξομοιώσεις στα επίπεδα της, των πιέσεων και σε πάρα πολλούς βιοχημικούς δείκτες. Γι' αυτό και η επαναφορά στη διατροφή, στη φυσιολογική διατροφή, θέλει αυτό που είπα, τέχνη και τεχνική, θέλει τρόπο. Αυτό που εμείς κάνουμε οι διαιτολόγοι όταν έρχονται στα γραφεία μας είναι πρώτα ελέγχουμε στο να έχουμε χαμηλό και ισορροπημένο ποσοστό των κορεσμένων λιπών. Γιατί τα λίπη έχουν ένα θερμορυθμιστικό ρόλο στη διατροφή μας. Αν μειώσουμε απότομα λοιπόν τα λιπαρά, δεν έτρωγαν πολλά λιπαρά, ξαφνικά τρώνε πάρα πολλά λιπαρά και απότομα εμείς τα μειώνουμε. Ναι.
φέρει αυτό που λένε πάρα πολλές φορές, έχουν πολύ έντονη την αίσθηση του ψύχους, του κρύου. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ελέγχουμε την πρόσληψη των υδατανθράκων. Διότι αν έχουμε μια πολύ αυστηρή και απότομη μείωση των υδατανθράκων, τότε δυστυχώς έχουμε πολλά φαινόμενα πτώσης του σακχάρου, δηλαδή έχουμε αυτό που λέει πολύ λαϊκά, κάνουν υπογλυκαιμίες, άτυπες βέβαια, οι οποίες όμως μπορεί να φέρουν ρίγος, μπορεί να φέρουν άλλα έτσι εξωτερικά χαρακτηριστικά, μπορώ να πω. Ναι, σαν να νιώθει, κάποιος άρρωστος. Όπως ή σαν να έχω μία είτε υπνηλία ή να αισθάνομαι άρρωστος κτλ. Επίσης χρειάζεται και ένας αυστηρός έλεγχος των θερμίδων, γιατί οι αυξομοιώσεις των θερμίδων δεν είναι ότι φέρνουν μόνο πεπτικές διαταραχές, είναι ότι μπορούν να επιφέρουν και πάρα πολλές σοβαρές διαταραχές στους βιοχημικούς δείκτες, είτε στην αυξομοίωση της πίεσης, και πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που εμφανίζουν πέρα από αυτή την άτυπη υπογλυκαιμία, όπως σας ανέφερα, μπορεί να έχουμε ακόμη και αρρυθμίες ή μεγάλες αυξομοιώσεις στην αρτηριακή πίεση. Και γι' αυτό πάρα πολλοί καταλήγουν στο νοσοκομείο. Ναι, επομένως, κυρία Πλούχο, αν κάποιος έχει κάνει νηστεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα χρειαστεί αρκετές ημέρες μπροστά για να αφήσει τον οργανισμό του να επιστρέψει σταδιακά στο πρόγραμμα που είχε πριν διατροφής? Θα σας πω το εξής, ότι οι παλαιότεροι παππούδες μας ήξεραν πολύ καλά να τρώνε με μέτρο για να μπορούν να αποφύγουν αυτά τα φαινόμενα. Ήταν λοιπόν πολύ πιο εγκρατείς από ό,τι ήμαν οι νεότερες γενιές που πέφτουν, επιτρέψτε μου να πω, πιο βουλημικά, αν θέλετε, στο φαγητό και με ασυδοσία. Ήξεραν λοιπόν πρακτικά, ήξεραν τρόπους να επανέρχονται φυσιολογικά. Πράγματι, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για τον καθέναν χωριστά, γιατί η διατροφή δεν είναι αλακάρτ για τους ασθενείς. Mm-hmm. Έτσι, για τον καθένα ένα εξατομικευμένο χρονικό διάστημα, αυτό το καθορίζουμε εμείς έχοντας το ιστορικό του, για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε, να επανακάμψουμε τον θεραπευόμενό μας, τον πελάτη μας, που δεν μ' αρέσει αυτή η πελατειακή σχέση να τη λέμε έτσι, στην προφύστερη διατροφή του. Τώρα, έχουμε και εκείνους οι οποίοι δεν νίστευαν, αλλά ξέφυγαν αρκετά σε θερμίδες, σε δέσματα κτλ. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται τρόπος και όχι κόπος, αλλά πραγματικά χρειάζεται μία τεχνική για να επανέλθουμε στους φυσιολογικούς διατροφικούς μας ρυθμούς. Ναι. Γιατί ακριβώς και ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουμε ανθρώπους που έχουν συνοδάνω σήματα, ήταν καθόλου υγιείς, έτσι. Mm-hmm. Και παρεκκλάτησαν διακροφικά για 3-4-5 μέρες. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται τρόπος να μπορέσουμε να επαναφέρουμε στους φυσιολογικούς ρυθμούς τη διατροφή για να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα της υπερφαγίας, αυτά τα big eating που λέμε, mm-hmm. που χαμηλώνοντας απότομα τις θερμίδες, δηλαδή δημιουργώντας συνθήκες τιμωρίας, εκεί που τρώγαμε 5.000 θερμίδες, να φάμε 500. Να τιμωρήσουμε ή να εξορκίσουμε το κακό. Άλλο σοκ αυτό για τον οργανισμό, έτσι. Βεβαίως, και το μόνο που πετυχαίνουμε είναι, εκτός από διαταραχή στους βιοχημικούς δείκτες πάρα πολλές φορές, να έχουμε αυτό που λέμε, έχω έναν εξαιρετικό εκνευρισμό που αναφέρουν πάρα πολύ, πεπτικές διαταραχές, αλλά το χειρότερο είναι ότι επανακάμπτουν πάρα πολλές φορές υπερφαγικά επεισόδια, δηλαδή στερούνται απότομα της τροφής και μετά είναι αυτό που πολύ λαϊκά λέμε βουλημικά επεισόδια, τα οποία δεν είναι βουλημικά, γιατί η βουλημία είναι μια παθολογική κατάσταση. Είναι όμως υπερφαγικά επεισόδια με τακτικές υπερφαγικές τάσεις. Δηλαδή, σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην εβδομάδα, τρώμε μεγάλες ποσότητες, κυρίως υδατανθράκων. Μάλιστα. Πάντως, για να κλείσουμε, κυρία Πλούχου, νομίζω ότι αυτές τις ημέρες πολλοί θα χτυπήσουν την πόρτα διατροφολόγων. Είτε ήταν σε μεγάλη νηστεία, είτε ξέφυγαν με τις θερμίδες. Νομίζω ότι είναι αυτή η εποχή που αναζητούν τη βοήθειά σας, έτσι, έστω και αφού έχουν παρουσιάσει τα συμπτώματα, αν και δεν θα έπρεπε αυτό. Δεν θα έπρεπε να αφήσουμε τα συμπτώματα να εμφανιστούν. Θα πω ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας, αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή, εδώ όλοι οι συνάδελφοι είναι στις επάρξεις για να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις και όχι μόνο. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και θέλω πραγματικά 30 δευτερόλεπτα από τον τηλεοπτικό. Παρακαλώ, ναι. Ως πρόεδρος της Ένωσης Διατολόγων για την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, είναι να πω το εξής. Και το λέω εκ μέρους όλων των συναδέλφων, θέλοντας να κινητοποιήσουμε και να προστατεύσουμε το κοινό.
Ακριβώς επειδή ξεκινά μία περίοδος και η καλοκαιρινή, αν θέλετε, περίοδος στη μετά Πάσχα εποχή που όλοι ασχολούνται ή νοιάζονται περισσότερο, κακώς βέβαια, αλλά συμβαίνει, για το βάρος τους και την εικόνα τους, θα πρέπει να αποφύγουν οι καταναλωτές να είναι θύματα επιτίδιων. Και όταν λέω επιτίδιων, θα ήθελα να αναφερθώ και να πω ως εξής. Όπου ακούμε life coach, nutrition coach, σύμβουλος ευεξίας, σύμβουλος διατροφής, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πτυχιούχος πίσω από όλο αυτό. Έτσι, αυτό είναι επικίνδυνο. Ξεκινάμε από αυτό. Το δεύτερο είναι, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε διαδικτυακές συνεδρίες που ήθιστε τελευταία, έχει γίνει και λίγο της μόδας, θα πρέπει και θα πρέπει να επιμείνουμε, έτσι, θα πρέπει να επιμείνουμε να ζητάμε το πτυχίο του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Όχι το πτυχίο κάποιου άλλου, δηλαδή να σας μιλώ εγώ, αλλά να σας παρουσιάζω το πτυχίο το δικό σας, εγώ που σας μιλώ να είμαι και ο πτυχιούχος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Κυρία Μπλούχου, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι και πιο αναλυτικά. Χτυπάνε τα τηλέφωνά σας, χτυπάνε τα κουδούνια σας. Προσπάθησα να αποφύγω. Είστε σε ώρα εργασίας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε, τηλεφωνικά θα τον συναντήσουμε, τον Δήμαρχο Ζαγοράς Μουρασίου, τον κύριο Πατή Κουτσάφτη, για να δούμε μια περιπέτεια που εκεί στην περιοχή οι μέρες Πάσχα βίωσαν εκδρομής και τι μεγάλη κινητοποίηση είχαμε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για να δοθεί τέλος σε αυτή την περιπέτεια τριών ανθρώπων. Κύριε Κουτσάφτη, καλό απόγευμα και σε εσάς και χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, τις καλύτερες ευχές και σε εσάς. Υπήρξε έτσι μια κινητοποίηση μέρες Πάσχα από τη Δημοτική Αρχή. Ναι. Για μια περιπέτεια που βίωσαν τρεις επισκέπτες εκεί. Τι έγινε ακριβώς, πού χάθηκαν? Και οι τρεις αυτοί επισκέπτες αποφάσισαν να περπατήσουν και καλά κάνουν και είναι πολύ ωραία να περπατάμε αυτόν τον καιρό στο βουνό. Η περιοχή η οποία διαλέξαν να κάνουν τον περίπατό τους μέχρι ένα σημείο ήταν πολύ βατή. Από εκεί πέρα τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα και αποπροσανατολιστήκαν οι άνθρωποι. Καθίσανε και στείλανε μήνυμα να μπορέσουν να πάμε εκεί να τους βοηθήσουμε να φύγουν από εκεί. Τι ηλικίας ήταν, κύριε Κουτσάφτη, τι ηλικίας? Ορίστε. Ήταν μεγάλης ηλικίας οι άνθρωποι? Όχι, δεν είναι μεγάλος. Απλώς είναι λίγο δύσκολη η περιοχή. Γιατί είναι κάτω από έναν καταράχτη, είναι λίγο όχι, δύσκολη. Όχι, λέω οι τρεις εκδρομής. Είναι μια βαθύ περιοχή. Ναι. Δηλαδή. Οι τρεις περιπατητές είναι μεγάλες, ήταν μεγάλης ηλικίας? Όχι, δεν ήταν, ναι. Όχι, ωραία. 45 χρονών. Μάλιστα, κατάφεραν όχι, δηλαδή... Όχι, μια χαρά. Μέσα από ήταν πολύ προσεκτικοί γιατί είχαν και σήμα, ευτυχώς, και βρεθήκαν σε πολύ δύσβατο μέρος, το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο για να το εντοπίσεις αν δεν το ξέρεις καλά. Και τελικά μπορέσαμε, ας πούμε, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και κυρίως η δική μας η πολιτική προστασία με τον αντιδήμαρχο, με τον δήμαρχο, με τον δημοτικό συμβούλο και πήγαν και τους πήραν τους ανθρώπους. Απλώς πέρασε κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποια ώρες, ώστε να μπορέσουν να συντονιστούν ακριβώς που είναι και τους βρήκαμε. Μάλιστα. Σώους και ασφαλείς λοιπόν τους βρήκατε. Ναι. Αλλά χρειάστηκε κινητοποίηση και για εσάς όλους. Καλό, όλα καλά. Απλώς πρέπει να κάνω μια έκκληση όταν οι άνθρωποι ξεκινούν να μπουν σε αυτές τις περιοχές. Καλό είναι να πηγαίνουν σε ώρες που έχουν μέρα μπροστά τους. Ναι. Να μην τους πάρει νύχτα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και από εκεί πέρα να έχουν και τα εργαλεία να μπορούν να εντοπίζονται αν τυχόν και γίνει καμιά ατυχία όπως έγινε με τα παιδιά αυτά. Νομίζω τους συνεπέρνουν εκεί οι ομορφιές της περιοχής και προχωρούν και έτσι, προχωρούν. Έτσι, να κάνουμε. το έχετε αυτό, αλλά χρειάζεται προσοχή. Ήτανε βράδυ τελικά όταν τους εντοπίσατε, ήταν βραδινές ώρες? Ήτανε μέχρι τις 10:30 το βράδυ. Μάλιστα. Μάλιστα, άρα ναι. Ήταν κάποιες ώρες στο σκοτάδι, αλλά έπρεπε... Ναι, γιατί... ήταν, ναι, μα οι ίδιοι είπαν ότι να πείσουμε εκεί μέχρι το πρωί,
Όχι, εμείς έπρεπε να τους πάρουμε, δεν μπορούσε γιατί άρχισε να βρέχει μετά. Αρχίσαν και δυσκολεύαν τα πράγματα, όσο περνάει η ώρα, δυσκολεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ας είναι αυτές οι περιπέτειες για όλους μας, κύριε Δήμαρχε, που έχουν αίσιο τέλος κάθε φορά. Ας είναι μόνο αυτές. Είναι πολύ καλό αυτό και κυρίως είναι, πρέπει να συγχαρώ την κινητοποίηση των ανθρώπων και της πυροσβεσίας και της αστυνομίας και κυρίως του Δήμου και τα παιδιά της πολιτικής προστασίας και τους δημοτικούς συμβούλους, τον Νίκο τον Λαμπαδάρη, τον Απόστολο τον Δήμο, όλοι οι οποίοι τρέξανε με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη επιμέλεια για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Που πάντοτε είναι στα πόστα τους και επιποδός, ακόμη και τις ημέρες που όλοι οι άλλοι ξεκουραζόμαστε. Ήταν η μέρα Πάσχα και όλα και άντε να τους μαζέψουν. Ναι, όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έτσι. Μέρα Πάσχα είναι όλοι. Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουτσάφτη. Ευχαριστώ καλό, θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα λέμε και πάλι αύριο στις 3 ακριβώς το μεσημέρι από όλους μας. Ευχές για ένα καλό απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Γεια σας.